Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ξεκινάμε το πρώτο θέμα της σημερινής συνεδρίασης, το οποίο είναι μεταφορά μαθητών. Κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, καλημέρα σας. Να σας πω ότι θα υπάρξει και ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να το προσδιορίσουμε από τώρα για να δούμε πότε μπορούμε περισσότερα για την γιορτέ. Ανάμεσα Χριστούγεννα και την Αγία, τα θέματα που θα πρέπει να δούμε σε αυτό το Συμβούλιο είναι το θέμα των δημοτικών τελών, του καθορισμού των δημοτικών τελών. Έχουμε κάποια θέματα ρουτίνα, όπως είναι η αναγνώριση δρόμων και κάποια άλλα ζητήματα. Και με το σώμα να αρχίσουμε τον χρόνο με αυτό το συμβούλιο. Άρα, να το κανονίσουμε πότε μπορεί. Πότε μπορεί. Θα είστε εδώ. Θα είστε εδώ. Πότε. Τετάρτη. Να πούμε πάλι να το τετάρτη βράδυ. Γιατί κάποιοι δεν πέρασε για Αθήνα. Πόσο θα σου. 28 ή 21. Θα το κάνουμε 27. Μετά τα Χριστούγεννα. 28 Τετάρτη. Εντάξει, 28. Δεν ξέρω το μήνυμα. Καλά. Θα κυκλοφορήσει πρόσφατα σε κανονικά. Απλά να γνωρίζουμε την ημέρα. Ωραία. Λοιπόν, να σας πω δύο λόγια σε σχέση με το θέμα που θα μας έρθει μπροστά μας στις 7 του Γενάρη, στις 8 του Γενάρη, που ανοίγουμε τα σχολεία. Το θέμα της μεταφοράς των παιδιών, των μαθητών. Όπως ξέρετε και με βάση την νομοθεσία, η σύμβαση η οποία εκτελεί το από την Ομαρχία, εκτελέστηκε από την Περιφέρεια μέχρι τέλος του έτοιμα, μέχρι τώρα. Με αυτή τη σύμβαση, η οποία είναι παράταση της προηγούμενης, μεταφέρονταν οι μαθητές του νησιού μας με ένα κόστος περίπου 3.300 ευρώ την ημέρα. Αυτό είναι το τρέχον κόστος, καθίστε λίγο τα νούμερα για να σας ευχαριστώ ποια είναι η αντίληψη του σχεδιασμού. Από την 1η Γενάρη η Αθήνα περιέρχεται στους Δήμους και ταυτόχρονα και η οργάνωση και η διαδικασία με την οποία μπορούν να κάνουν τις μεταφορές. Το κράτος λοιπόν αποφάσισε ότι με ένα τύπο, με ένα μαθηματικό τύπο, μπορεί να υπολογίσει με αντιληπτικό τρόπο όλες τις μεταφορές όλη την Ελλάδα. Έφτιαξε λοιπόν ένα τύπο και τον κλείδωσε μέσα από τον νόμο, μέσα από ένα ΦΕΚ. Και λέει ότι αυτός ο τύπος, με αυτόν τον τύπο θα υπολογίζεται σε όλη την Ελλάδα, βάζοντας κάποιους επιμέρους συντελεστές που δεν αλλάζουν όμως ουσιαστικά το αποτέλεσμα. Αυτό το κόστος έβγαινε με βάση τον τύπο αυτόν για μας περίπου 925 ευρώ. Όπως ξέρετε, κάναμε διαγωνισμό το πρώτο, κάναμε το δεύτερο, καλέσαμε σε διαβούλευση, ανακαλέσαμε σε διαβούλευση. Υπολογίστε ότι αυτό το 925 είναι το 1 προς 3,5 όπως πρέπει να το πω. Η διαδικασία μετά ορίζει ότι πρέπει να πάμε σε διαδικασία επιδότηση των γονέων, αυτών που δικαιούνται των εισβατών. Αυτοί που έχουν τις συνταγματικές αποστάσεις. Άρα έβγαινε με αυτόν τον υπολογισμό γύρω στα 1.400 ευρώ. Η Σύλλογη Γονέων μέσα από γενικές τους συνελεύσεις και μέσα από συναντήσεις του Δημοτικού έχουν καταθέσει τις απόψεις τους ότι δεν συμφωνούν με την επιδότηση για τη μεταφορά των παιδιών και ότι πρέπει να γίνει η μεταφορά των παιδιών με βάση ένα ιδιαίο σχεδιασμό και δεν μπορεί καθένας να συμφωνεί με το ταξιτσί με τον εφορείο ώστε να μεταφέρει παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή διατυπώθηκαν και προτάσεις ότι ο τύπος είναι λάθος και δεν είναι λάθος, να καταλάβετε ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών και η κεφαλή του αποφάσισε
είναι σύμφωνα με τον νόμο, κάθε μεταφερόμενη αρμοδιότητα κοστολογείται και μεταφέρεται εφόσον πάει στον Δήμο, στο Δήμο. Κοστολόγησα λοιπόν με βάση τον τύπο αυτή τη μεταφορά και έτσι λοιπόν είπαμε οι σοφοί ότι θέλουμε να βγάλουμε τον 1/3 του σημερινού κόσμου. Με βάση αυτό λοιπόν έκτισαν τον τύπο. Άρα ο τύπος δεν έγινε για να αποτυπώσει την πραγματικότητα. Ο τύπος έγινε για να μπορέσει να γλιτώσει τα 2/3 του κόστου. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Το δεύτερο ζήτημα και ουσιαστικότερο για εμάς ως πολιτική άποψη είναι εξής. Αυτή τη στιγμή όλες οι τοπικές κοινωνίες και οι δήμοι στην Ελλάδα υπόκεινται κάτω από ένα βάναυσο εκβιασμό. Σου λέει ο σοφός από την κεντρική διοίκηση, τι θα κάνουν αυτοί, θα τα βγάλουν τα παιδιά. Τι θα κάνουν αυτοί, δεν θα πάρουν δουλειά για τα παιδιά. Τι θα κάνουν αυτοί, δεν θα πάρουν για τα παιδιά για το σχολείο. Θα το πάρει. Και αν δεν το πάρει ο Δήμος, θα το πάρει ο γονείς. Άρα πρέπει να καταλάβετε ως κοινωνία ότι είμαστε υποκείμενα ενός ομού εκβιασμού. Και αυτός ο εκβιασμός θα γίνεται συνεχώς και πιο εκτακτικός. Αυτό είναι ένα πολιτικό συμπέρασμα, το πρώτο πολιτικό συμπέρασμα που μπορούμε να κάνουμε εύκολα. Το δεύτερο ζήτημα είναι το εξής. Από άποψη νομοθεσίας, δεν μπορούμε να διαλέξουμε σαν Δήμος την συμβασιοποίηση για την μεταφορά ή την επιδότηση των γονέων. Το ένα αναιρεί το άλλο. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να πει με τις 1.400 ευρώ την μέρα θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε τα παιδιά. Είναι κοντά στην πραγματικότητα. Πιστεύω ότι τις κουβέντες που έχουμε κάνει με τα λεωφορεία και τα ταξί γίνεται αυτό. Είναι κοντά, προσεγγίζεται το κόστος. Αυτό λοιπόν έχει, το ζήτημα είναι ότι αυτό, όταν πάμε δηλαδή στη διαδικασία της επιδότησης, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει καμία συγκεκριμένη σύμβαση για μεταφορά. Είναι στον αέρα όλη η μεταφορά του. Αναλύοντας λοιπόν αυτό το σκεφτικό, θα σας πω το εξής. Ο Δήμος δεν μπορεί να πάει πίσω από αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να μην μεταφέρει τα παιδιά στις 8 του Γενάρη. Αυτό λοιπόν είναι ένα κατόφλι στο οποίο δεν μπορούμε να πάμε κάτω από εκεί. Ουσιαστικά μεταφέρει τα παιδιά αυτοκαταργείται σαν αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν το πρώτο ζήτημα είναι ότι τα παιδιά, ό,τι και να κάνουμε, πρέπει να κόψουμε το σβέρκο μας, θα πρέπει να μεταφερθούν στο πρώτο ζήτημα. Πώς θα μεταφερθούν? Με ένα σύστημα δρομολογίων, τα οποία είναι περίπου διατυπωμένα, μπορεί να χρειάζεται, κάποιο συμπλήρωμα, και με ένα κόστος, όπου κατά τη γνώμη μου μπορεί να βρεθεί ως ενδιάμεσο κόστος, στο οποίο θα καταφύγουμε ως εξής. Θα καταφύγουμε με τη λύση της έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή επειδή ο νόμος μας απαγορεύει να ξεπεράσουμε τον τύπο στη συμβασιοποίηση με τα ταξί και τα λεωφορεία, εμείς θα πρέπει να επικαλεστούμε συγκληρωματικούς λόγους για να φτάσουμε στο 1.400 ή στο 1.500 ή δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η συμφωνία με τις μεταφορές. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Θα πρέπει να μεταλλιστούμε και συγκληρωματικό λόγο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό το κόστος, το παραπάνω το οποίο θα πρέπει να εκτιμάται ότι θα είναι περίπου από ξεκινώντας από 70 έως 100.000, έτσι, για τις 100 μέρες, δηλαδή εδώ μέχρι τον Ιούνιο, θα πρέπει αυτό το κόστος να το βάλουμε μέσα στον προϋπολογισμό μας. Κάποιος άλλος κωδικός θα επικυρώσει βέβαια, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα, πολλοί σπουδαίοι γονείς ξεσηκώθηκαν και έστειλαν κείμενα διαμαρτυρίας και τέτοια προς κάθε κατεύθυνση. Πρέπει η κοινωνία να ξεσηκώνεται και να καταλάβει και να συγκροτεί τα προβλήματα που έχει. Εμείς, σαν αυτοδιοίκηση, σαν υπεύθυνοι, πρέπει να μεταφέρουμε τα παιδιά με ένα σωστό και ασφαλή τρόπο. Άρα, αυτό που προτείνει στο Συμβούλιο είναι ότι θα πάμε
διαπραγμάτευση με τα ταξί και τα λεωφορεία, στα οποία όλοι θα δούμε το πρόβλημα ως πρόβλημα πατριωτικό. Θα αφήσω στο Συμβούλιο αυτή η τελική τιμή και τα λογολόγια θα ιδρυθούν και επειδή ξεπερνάμε τον τύπο, θα πρέπει να επικαλεστούμε προς τον λόγο. Ο λόγος έκανε σαν ένα. Γιατί η μεταφορά των παιδιών είναι έκανε για μένα. Καταρχήν, είμαστε απόλυτα σύμφωνοι ότι πρέπει να πηγαίνουμε τα φεύγα. Όπως επίσης για τα ανάγκη του υπολογισμού, αν χρειαστεί να πηγαίνουμε για να μεταφέρουμε τα παιδιά. Έχετε κοιτάξει όμως, είμαστε τελικά οι απαιτήσεις ποιες είναι, βάσει του τύπου αυτού, μήπως υπάρχει κάποιο λάθος στις παραμέτρους και κάτι άλλο ακόμα. Πόσα είναι τελικά τα παιδιά που έχουν ανάγκη να μεταφέρονται. Αν όλα αυτά τα βάλουμε κάτω, θα φαίνεται να είναι λιγότερα. Όχι, θέλω να πω ότι μήπως τα παιδιά είναι περισσότερα από αυτά που έχουν στους καταλόγους. Ένα, το κοιτάξουμε. Και μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος στον τύπο, αυτό το μαθηματικό τύπο, οι παράμετροι που μπαίνουν σε αυτόν τον τύπο μέσα είναι λάθος. Γιατί κάτι άξονται, και θα υποθεί εδώ μετά από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι άξονται κάποια χιλιόμετρα έχουν μπει λάθος στον τύπο. Δηλαδή είναι πιο πολλά τα χιλιόμετρα από ό,τι αναφέρεται στις παραμέτρους που έχουν στον τύπο για να. Να πω δύο πράγματα. Να πω δύο πράγματα για να το καταλάβετε. Ο τύπος, σας είπα, δεν χτίστηκε για να έχει αποτύπωση της πραγματικότητας. Χτίστηκε από ανάποδο. Σας μιλώ μαθηματικά. Τι αποτέλεσμα θέλω να βγάλω. Θέλω να βγάλω ένα τρίτο. Λοιπόν, με βάση το ένα τρίτο, έχει σαν τον τύπο. Θα να σας το κάνω εγώ. Το δεύτερο στοιχείο. Ο τύπος έχει στοιχεία λάθος. Θα σου πω ένα στοιχείο. Έχει κλειδωμένη ταχύτητα σε ταξί. Σωστό. Από τη στιγμή που έχει κλειδωμένη ταχύτητα σε ταξί, 45 μέρες πρώτα. 45. 45 και 35. Σημαίνει ότι μειώνει το χρόνο απασχόληση του οδηγού και του ταξί, άρα μειώνει τις αποσβέσεις, άρα βγάζει πρώτα στον κόσμο. Αυτό δεν μας αφήνει να το πειράσουμε. Γιατί αν αυτό το πειράζουμε και το κάνουμε 30, που είναι το πραγματικό, ή το 33, θα βλέπατε ότι τα ταξί θα πηγαίνουν ακριβώς στο συνέχεια του κόσμου. Ο τύπος, σας λέω, επίσης, κάποια στιγμή μου έφεραν τον τύπο ότι είχε ένα λάθος μαθηματικό. Εννοώ μαθηματικό λογιστικό, είχε μια παρέχεια παραπάνω. Είναι αλήθεια αυτό. Ο τύπος έχει μια παρέχεια παραπάνω. Και μάλιστα αυτό κάναμε έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών και το παραδέχτηκα. Όμως αυτή η παρένθεση, έστω ότι υπάρχει, όπου και να τη βάζαμε, δεν θα άλλαζε κάτι ίσως αν αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Άρα, επίσης, αν κάποια δρομολόγια είναι λάθος, παραδείγματος χάρη, ξέρω ότι ένα δρομολόγιο είναι λάθος στην ποιότητα. Δεν αλλάζει την ουσία του αποτελέσματος. Μπορεί να τα αυτά μπορούμε να τα δούμε μέσα από τη διαδικασία αυτή. Απλώς σας λέω, μην κολλάτε στον τύπο, γιατί ο τύπος δεν χτίστηκε για δικαιοσύνη. Ο τύπος χτίστηκε για να μειώσει το κόστος. Δηλαδή σκεφτείτε, με συγχωρείτε. Φέρετε μου τον Αϊνστάιν εδώ. Όχι, συγγνώμη, Αϊνστάιν δεν ήταν μαθηματικός. Φέρετε τον μεγαλύτερο μαθηματικό. Έτσι, το μεγάλο τον πατριώτη μας, τον Ραμούντο, τον Αμφιλόπιτο. Και πέστε μου, φτιάξω με έναν τύπο που να υπολογίζει όλες τις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπορεί. Κανένας δεν μπορεί. Δηλαδή δεν φτιάχνει ένα μαθηματικό μοντέλο που μπορεί με έναν τύπο τόσο απλό να υπολογίσει όλες τις μεταφορές στην Ήπειρο, στην Ευρυκανία, στην Κρήτη, στη Σικλάδη, στη Ρόδο. Δεν φτιάχνει αυτό το κέρατο. Αλλά αυτοί εκεί πάνω δεν τους νοιάζει, πρέπει να καταλάβετε. Δεν τους καίγεται καρφάκι. Θα μας πούνε τι θα καταφέρουν τα παιδιά. Έτσι, να, τι λένε τώρα. Τι λένε τώρα, μπορούμε να μην μεταφέρουμε τα παιδιά. Απλά είναι. Εγώ συμφωνώ, μπορεί να υπάρχει και δικό σου και να ολοκληρώσω λίγο την πρόταση για να μπουν και οικονομικά στοιχεία συμπληρωματικά στην εισήγηση του δημάτου.
μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες, διαμαρτυρίες των συλλόγων, των φορέων κλπ, επανήλθε ο υπουργός Πάρης Κουκουλόπουλος με τίποτα έγραφο ως τους Δήμους, 15 Δεκεμβρίου, δύο μέρες που είναι, που στάζεται το έγραφο, στο οποίο διευκρινίζει όλες τις προϋποθέσεις να εκτελεστεί το έργο χωρίς να δέχεται καμία μεταβολή ούτε στο ποσό, ούτε στο τίποτα, ούτε να. Πρακτικά, ο υπουργός λέει ότι αν οι Δήμοι αναλάβουν την ευθύνη να αναθέσουν νέα δρομολόγια από τα εγκεκριμένα από την περιφέρεια δρομολόγια των φορέων που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο, δηλαδή το ΚΤΕ λέει κάποια δρομολόγια εγκεκριμένα. Αν εμείς αναλάβουμε την ευθύνη της μεταφοράς των μαθητών, θα κάνουμε την πρόταση στο ΚΤΕ να κάνει κάποια δρομολόγια και τα μαθητικά, αυτά που γίνονται. Τότε ούτε καν το ποσό του τύπου δεν μας δίνει, αλλά μας δίνει το 80% μόνο του ποσού του τύπου. Δηλαδή, ακόμα και τότε που θα έπρεπε να πει αναλαμβάνει ο Δήμος, δώσει και κάτι παραπάνω, δεν δίνει ούτε αυτό. Δεύτερο στοιχείο. Δεν είναι η άνθρωπος από τα υπόλοιπα νησιά. Όλα τα υπόλοιπα νησιά έχουν ένα κέντρο όπου είναι τα σχολεία. Όπου υπάρχουν δρομολόγια γιατί οδηγούν στο κέντρο, δηλαδή στην Τίνο, σε ένα κέντρο. Στην Άξο επίσης έχει στο φιλότιμη σχολή, είναι λιγότερο. Σε εμάς υπάρχει το παράδοξο για αυτούς να έχουμε τρία κέντρα που έχει σχολεία. Εντάξει, έξι, και η Μεσαριά κλπ. Ναι, όπου μεταφέρουν χωρίς να μπορούν να το λογαριάσουν. Βάζουν λοιπόν στον ταξιτζή που θα πάρει πιτροπό Μεσαριά να πηγαίνει πιτροπό Μεσαριά. Λογαριάζει με κιλόμετρα 4. Δεν είναι 4, ξεκινάει από εδώ. Δεν το υπολογίζουν και δεν το δέχονται. Ο παλιός τύπος έβαζε σύν 10 χιλιόμετρα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δεν το κάνουμε. Ακόμα δεν καταλαβαίνει τη διαφορά των οικισμών. Λέει, από πού είναι το, ο οικισμός στα Πουλιών. 2,5 χιλιόμετρα το καθένα στο γυμνάσιο. Μέτρα λοιπόν τα 2,5 χιλιόμετρα από την αρχή του Πουλιών στη Μεσαριά και μετά το και το τέλος. Δεν το λογαριάζει αυτό το ζήτημα. Κανένας τύπος. Είναι και άδικο για την Άνδρο, για το νησί μας ειδικά, και δεν μας άφησε τη δυνατότητα να πει, ξέρεις, πάρτε αυτά τα λεφτά και κάντε ό,τι θέλετε. Παρ' όλα αυτά, επίσης άδικα παιδιά που δεν μεταφέρονται, δηλαδή πάει και είναι ένα αδερφάκι, πάει δημοτικό, το μεταφέρει, το αδερφάκι που πάει γυμνάσιο, το αφήνει απ' έξω. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Στο διατάσμα. Ο τύπος βγάζει 924 ευρώ ημερήσια δαπάνη για τη μεταφορά των μαθητών. Η επιδότηση, αν την παίρναν οι γονείς, βγάζει 1.440 ευρώ περίπου για συνολικά και όλη την άνθρωπο που πάει. Σήμερα η μεταφορά στοιχίζει γύρω στις 3.300 με τις παλιές συμβάσεις που συνεχίζονται μέχρι τώρα. Προτείνω ο Δήμος να αναλάβει την ευθύνη στο επίπεδο των 1.440 ευρώ την ημέρα με διαμόρφωση των δρομολογίων. Αφού θα την κάνουμε, θα κάτσουμε κάτω με το κέντρο του Δημήτρη το Μανούσο και με τους ταξιτζίδες, θα συμπληρώσουμε κάποια δρομολόγια για την άδικα, θα βγάλουμε κάποια παιδιά παραπάνω ίσως και θα χρηματοδοτήσουμε με το υπόλοιπο του ποσού μέχρι αυτό εμείς σαν Δήμος, εντάσσοντας τον επόμενο προϋπολογισμό θα δώσει, γιατί θεωρητικά μέχρι το τέλος του 11 είναι, γι' αυτό λέμε να κάνουμε το επόμενο συμβούλιο, να είναι, ας το πούμε, και στη διαβούλευση του προϋπολογισμού εντασμένο, για να υπάρξει αυτό το ποσό όποιο θα υπολογιστεί και αυτή η δουλειά να γίνει από Δευτέρα Τρίτη. Ξέρω, γιατί το ζητούμενο είναι αν οι μεταφορείς θα δεχτούν αυτό το ποσό. Ξέρω από κουβέντες που έχουν γίνει με τους ταξιτζίδες τουλάχιστον ότι αποδέχονται και γνωρίζω ότι ο ίδιος ο με αυτό το ποσό είχε πει ναι, τουλάχιστον προς την υπηρεσία κάτω που έκανε τους υπολογισμούς, το Φραγκίσκο, τον Λοπέζο. Αν λοιπόν και οι μεταφορείς είναι σύμφωνοι, να πάρουν αυτή την απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, να βγουν τον τρόπο ένταξης στον προϋπολογισμό εμείς, σε βάρος του κομιτείου θα είναι, και να λήξει η μεταφορά σε αυτό το επίπεδο. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Μπορώ να το λόγω. Να καταστήσω λίγο τα πράγματα, γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς όπως ακούγονται. Θα με αφαιρέσετε έτσι λίγο χρόνο, γιατί το έχω κοιτάξει πολύ καλά το θέμα. Καταρχήν δεν ασχολήθηκα μέχρι τις 22 Νοεμβρίου, που ήταν το προηγούμενο συμβούλιο,
που η κυρία Καρατζοπούλου που λείπει τώρα έκανε την εισήγηση και εκεί κάθεται με τον κύριο Σπανούση και ο κύριο Τεζάκη και συμφώνησαν ότι είναι έτσι τα πράγματα όπως τα είπε η κυρία Καρατζοπούλου. Σας ακούω και σήμερα και καταλαβαίνω ότι δεν έχει κανένας διαβάσει την εγκύκλιο και δεν έχει κάτσει κανένα σας να κάνει παραδείγματα. Η εγκύκλιος αυτή είναι μια εγκύκλιο που έχει βγει από τέσσερα υπουργεία. Είναι μια κοινή υπουργική απόφαση που όλες οι αποφάσεις οι κοινές είναι από τη σύνταξή τους λανθασμένες. Έχουμε πάρει λοιπόν στα χέρια μας, από τις 28 Ιουλίου βγήκε ας πούμε τον Αύγουστο, πήραμε αυτή την εγκύκλιο και δεν κάναμε τίποτα σαν δήμους. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Το μόνο που κάναμε για να δούμε, πήραμε ένα εξελάκι που έχει βγάλει ο φίλος μου Γιώργος στο Πεντηκάκι στη Θεσσαλονίκη, καρφώσαμε εκεί πέρα πάνω κάποια νούμερα, ούτε αλλάξαμε τον χρωματισμό και καλέσαμε τους αυτοκινητιστές να έρθουν εδώ να μας δώσουν προσφορές. Αυτός ο μαθηματικός τύπος, επειδή είχα την τύχη να έχω καλούς καθηγητές στο σχολείο, μαθηματικούς τον κύριο Κοντιάρη και τον πιστηριακό τον κύριο Κοινό, και με έμαθαν πάρα πολύ καλά τα μαθηματικά, δεν έχει λύση. Κακώς βγάζετε αποτελέσματα και λέτε στους αυτοκινητιστές. Δεν υπάρχει λύση. Έκατσα σαν λογιστικό γραφείο και μου κάνει τρία παραδείγματα, απαλήφοντας μία από τις τρεις παρεμφέσεις. Σας πληροφορώ ότι βγάζει τρία διαφορετικά αποτελέσματα. Και επειδή έχω μάθει στη ζωή μου και λέω ότι η μημάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια, πήρα και τη γνώμη ενός μαθηματικού, ο οποίος, που θα τα δώσω τώρα έτσι εδώ, με αλλαγή μόνο μίας παρένθεσης, βγάζει διαφορά 500 ευρώ το μήνα. Μόνο με μία παρένθεση. Πειράζοντας μόνο ένα κομμάτι του μαθηματικού τύπου και τίποτα άλλο. Πρόταση. Έγινε ένας διαγωνισμός, ο οποίος στηρίχθηκε σε έναν τύπο που δεν είχε λύση. Οφείλει λοιπόν αυτά τα τέσσερα υπουργεία με ένα δικό μας έγγραφο που θα έπρεπε να είχαμε κάνει και θα έπρεπε να το είχαμε ήδη στείλει, να δώσει παράταση για 6 μήνες, να ξαναπροσδιορίσει τον μαθηματικό αυτόν τύπο και να βγούμε σε νέο διαγωνισμό με τους αυτοκινητιστές. Είναι λάθος ο τύπος και βγάζει αποτελέσματα που δεν πρέπει να βγάλει. Δεύτερο, στο Συμβούλιο της 22 Νοεμβρίου, το μόνο σωστό που άκουσα είναι του κύριου Κούλουθρου, που είπε ότι, παιδιά, οι μεταβλητές αυτές δεν είναι για την άλλη. Όντως, κανένα αυτοκίνητο στην άλλη δεν κινείται με 55 χιλιόμετρα, κανένα αυτοκίνητο δεν έχει τις φορές που έχουν αυτοκίνητα που κινούνται σε άλλα οδικά δίκτυα. Αυτό έπρεπε ήδη η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, η εγκύκλωση αφήνει το περιθώριο, στείλτε μας τις προτάσεις σας. Έπρεπε να έχει γίνει. Το 50% το βάρος του Δήμου, 50% σε εσάς κύριοι αυτοκινητιστές, που δεν κάθεται κάτω με έναν τρόπο να δείτε ότι αυτό είναι λάθος. Δεν βγάζει αποτέλεσμα. Κάθε παρένθεση που αλλάζουμε βγαίνει διαφορετικό αποτέλεσμα. Πώς ήρθατε σε διαγωνισμό? Πώς πάτε να συμφωνήσετε? Εγώ έχω να σας δώσω, αν θέλετε, για το μαθηματικό της τα παραδείγματα. Η πρότασή μου είναι να ζητήσουμε εξάμηνη παράταση, διότι έγινε ένας διαγωνισμός που είναι άκυρος, γιατί βασίστηκε σε ένα τύπο που δεν έχει λύση, και βλέπουμε, ας κάνει η τεχνική υπηρεσία μας τις ενέργειες που πρέπει να κάνει, να τις διαβιβάσουμε στα Υπουργεία, τα συναρμόδια. Και ξεχάσαμε κάτι, μία διαδρομή π.χ. από εδώ στην Κουρκωτή. Δεν υπολογίζεται με αυτόν τον τύπο. Πρέπει να γίνουν επιμέρους υπολογισμοί. Μιλάει η εγκύκλωση που δεν έχει διαβάσει για κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Κομμάτι από εδώ στον υπογειό, κομμάτι στο ανυπορικό το δρόμο, κομμάτι στον δρόμο της Ομίχλης. Αυτή είναι αντίθετη. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να πω και εγώ κάτι από τον προφησίο των νέων. Εμάς είχαμε έκταση στα
χέρια μας μετά το συμβούλιο της 22 Νοεμβρίου. Όταν μας ενημέρωσαν ότι θα μοιραστεί στους γονείς μία αίτηση για να διεκδικήσουν κάποιο επίδομα. Η αίτηση αυτή μοιράστηκε στους γονείς χωρίς καμία άλλη εξήγηση. Ήταν λίγο η διατύπωσή της περίεργη. Μπορεί πολλοί να την έχουν ακόμη συμπληρώσει. Τι κάναμε στη συνέχεια. Στη συνέχεια ψάξαμε και βρήκαμε όλους τους κυκλίους που εσείς δεν έχετε, οι αυτοκινητιστές, αμέσως πάρα πολύ εύκολα. Και τι είδαμε. Είδαμε ότι ο Δήμος έχει τις κυκλίους στα χέρια του από τις 28 Ιουλίου ή 1η Αυγούστου και έπρεπε να κάνει τους διαγωνισμούς μέχρι το τέλος Αυγούστου, έτσι σε πρώτη φάση. Αν αυτό δεν προλάβαινε, όπως πρέπει το προέβλεπε πάνω με τα υπουργεία, θα μπορούσε να πάρει την προηγούμενη σύμβαση παράταση με το τέλος του χρόνου. Όπως και έγινε, και τότε όλοι ησύχασαν. Μετά όμως, στο τέλος του χρόνου δεν γινόταν. Έφτασε Νοέμβριος. Έφτασε Νοέμβριος και αποφασίσατε όλοι ότι δεν θα συνεχίσουν τα νομολόγια με τους προηγούμενους τρόπους και απλά θα διεκδικήσουμε τα επίδομα. Ένα επίδομα που θα φτάσει να δει. Και αν κάποιος δεν έχει το αυτοκίνητο, δεν γίνεται. Πήραμε λοιπόν το θέμα στα χέρια μας, σας είδω και ψάξαμε τον τύπο, πήραμε όλα αυτά που λέει ο κ. Κουραζέρης. Εύκολα, απλά, εσείς απλά δώσατε το θέμα σε έναν υπάλληλο, έβαλε κάποια δεδομένα, που τα πραγματικά είναι άλλα, δεν έγινε καμία διερεύνηση. Πόσα είναι τα παιδιά, πόσα έχουν ανάγκη, είναι άλλα παιδιά. Ψάχνοντας ένα δρομολόγιο και μόνο, απλό, του Μεσαφουρίου, βρήκαμε ότι είναι γραμμένα δύο παιδιά και μεταφέρονται 8. Έτσι απλά μπορείτε να αυξήσετε το ποσό. Απλά. Πόσο μάλλον το ψάξουμε σε πάθος. Και εύκολα, δεν είναι δύσκολο. Εμείς δεν είμαστε ούτε μαθηματικοί. Απλά ασχοληθήκαμε. Δηλαδή το παράδειγμα μας είναι αυτό. Ότι δεν ασχοληθήκατε με τα παιδιά. Δηλαδή ο Δήμος δεν είναι μόνο πολιτική. Εδώ υπάρχουν παιδιά που πρέπει από τις 8 Ιανουαρίου να μεταφέρουν. Αν ψήφισετε παράταση ή οτιδήποτε δεν ξέρω, πρέπει να βρείτε μια λύση για τις 8 Ιανουαρίου. Η οποία λύση, θέλω να ρωτήσω, τα 1.300 ευρώ που λέτε ότι θα φτάσουν το ποσό αυτό, δηλαδή προτείνετε να διεκδικήσουν οι γονείς το επίδομα. Και με τι φόρμουλα μετά αυτό θα πάει στους αυτοκινητιστές. Και πώς αν κάποιος γονιός εισπράξει το επίδομα και έχει μια μαύρη τρύπα στο σπίτι του, μπορεί να γίνει ότι θα το δώσει. Δηλαδή τι φόρμουλες θα γίνουν. Δεν μπορείτε να αυτό, δεν ακούσατε μάλλον, θα σας πω λοιπόν. Τα 1.300 με τι τρόπο θα φτάσετε. Θα βάλουμε τα υπόλοιπα εμείς αδύνα. Αυτό το πρώτο ο Δήμαρχος, ο κύριος Θεολόγου, είπε ότι το ποσό είναι περίπου 900.000 και θα φτάσουν τα 1.300 και τα 1.300 θα δώσουν και μια ακόμη διαφορά. Αυτό δεν το μείνω ότι θα είναι 900. Δεν τα ακούσατε, αφήστε να τα πω, είναι γραμμένα ευτυχώς και εκεί άλλα λέτε. Και δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Κατά εκείνος αφορά τους μαθητές, δεν αποφασίζουμε εμείς τι μεταφέρουν. Υπάρχει ένας νόμος, αφήστε λίγο να χαρείτε. Υπάρχουν πράγματι περιπτώσεις που μεταφέρονται παραπάνω μαθητές, ανθρώπινα. Για παράδειγμα, αυτό που σας είπα, τα λαμβούσε λένε, πως και τι συγκεκριμένα. Βάζει και το αδερφάκι, που όμως, λόγω του ότι είναι γυμνάσιο, είναι 2.000 μέτρα, δεν... Σας παρακαλώ, μην με διακόπτε για να κατανοήσουν τουλάχιστον οι υπόλοιποι. Εσείς το ξέρετε, το είπατε. Το αδερφάκι αυτό λοιπόν δεν μεταφέρεται, είναι 2.000 μέτρα και πάνω. Αυτά τα παιδιά εσείς τα λογαριάζετε ως μεταφερόμενα. Πράγματι είναι λογικό να μεταφέρονται. Δεν επιτρέπεται να μπουν στον τύπο για να κάνουν άλλο ποσό. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε και άλλα παιδιά προκειμένου να βάλουμε τα ποσά εκεί που εμείς θα το θέλαμε. Ο υπάλληλος δεν έβαλε με το μυαλό του τα μεταφερόμενα. Υπήρξε τα αιτήματα μεταφοράς από τους διευθυντές των σχολείων. Δεν έκανε ο Δήμαρχος να το κάνει αυτό. Οι διευθυντές σχολείων είναι τα αιτήματα μεταφοράς. Εδώ μέσα είναι ο καθένας διευθυντής σχολείου λέει μεταφέρονται αυτά τα παιδιά που εγγράφτηκαν σε μένα, σε αυτό το σχολείο, από αυτό το σημείο. Δεν έβγαλε ο υπάλληλος τα παιδιά, ούτε ο Δήμαρχος βεβαίως. Το δε ποσό που βγήκε, δεν βγήκε από το μυαλό του υπαλλήλου, αλλά συγκρίνοντας τον τύπο κάποια ποσά που είχε, κάποιους αγνώσεις, κάποια σημεία δηλαδή, που είχε. Τι συμβαίνει τώρα όσο αφορά τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός έγινε δύο φορές, κηρύχθηκε άγωνος, ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε απόφαση για διαπραγμάτευση. Κλήθηκαν για διαπραγμάτευση δύο φορές οι μεταφορείς δεν ήρθαν, απήχαν τη διαπραγμάτευση με την έννοια ότι το ποσό ήταν πολύ χαμηλό και έληξε αυτή η ιστοριακή διαπραγμάτευση, δεν μπορούσε να είναι παραπάνω στο ποσό που έβγαλε ο τύπος. Σαν αποτέλεσμα λοιπόν βγαίνει ότι αυτή τη στιγμή
στο παραπέτειο, γιατί και εμείς πιέζαμε το Υπουργείο. Πηγαίναμε στο Υπουργείο Τάκη για αυτόν τον τύπο. Μετά τις 30 μιλήσαμε, όταν έρθαμε στο site, υπάρχει λάθος, μετά τις 30 άρχισε να κινείται ο Δήμος και οι αυτοποιητιστές του σύνομοι σε αυτούς σε δίνει σε 10 μέρες, σε 15 να αλλάξει τα πράγματα. Ο τύπος δεν βγάζει αποτέλεσμα. Είχα πάρα πολύ μεγάλο το είπε, δεν βγάζει αποτέλεσμα. Άλλο θέλω να έπρεπε να γίνει διαγωνισμός. Άγιος. Κανεί άγιος. Άφησε να γίνει ένα διαγωνισμό για το μεγάλο διαγωνισμό. Άφησε να γίνει. Δεν μπορώ τώρα να μιλήσω. Λοιπόν, ο διαγωνισμός, η μελέτη που βγήκε ο διαγωνισμός, πήγε εγκρίθηκε στη Σιωρή, το ποσοτάριο των 100.000. Εγκρίθηκε, το έγγραφο στάθηκε από το Δήμο στον Υπουργό. Λέμε, έχετε λάθος τύπο. Απαντάμε, δεν είναι λάθος ο τύπος. Και συνεχίζουν το ίδιο. Και εσύ επιμένεις ότι κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε πιο. Δεν δέχονται να γίνει άλλο διαγωνισμό. Σας είπα, κύριε Θεολόγο. Μα σου ξαναλέω ότι το θέμα της παράτασης δεν τέθηκε μόνο από εμάς. Τέθηκε και από την Ελλάδα. Δεν βγάζει από την Ελλάδα. Σε παρακαλώ. Μα δεν βγάζει από την Ελλάδα. Δεν μπορώ να σα απαντήσω. Δεν βγάζει από την Ελλάδα. Δεν βγάζει από την Ελλάδα. Δεν γίνεται ο τύπος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται ο τύπος. Βγάζει ανάλογα την παρέμβαση. Βγάζει ανάλογα την παρέμβαση. Είναι ένα θέμα μαθηματικό, το οποίο ισχύει για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
Παντού, όπως είπε ο Δήμαρχος, την ποιοτική, τις δυσκολότητες, τα βράδια, τις λίμνες, κάτω από τη θάλασσα, αυτό ο Δήμαρχος εφαρμόσε. Παντού λοιπόν έκανε το αποτέλεσμα και παντού έκανε την διαγραμμάτωση με τον τύπο αυτό. Δεν είχαμε άλλη δυνατότητα να πούμε εμείς να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό ήταν ο τύπος που μας έλεγε να πάμε. Δεν συμφώνησε κανείς με τον τύπο. Προσβάλαμε τον τύπο και η απάντηση που ήρθε προς όλους και δεν το κάναμε εδώ εμείς ήταν αυτή που θα το πήρε ο Κουρόπουλο 15 Ιουλίου. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση. Η σημερινή κατάσταση είναι ότι έχουμε μία τιμή 925, 1000 θέλετε, 1000. Κανείς από τους επαγγελματίες δεν εμφανίστηκε και κανείς δεν αναλαμβάνει κάτω από 1440. Κανείς. Τι λέμε λοιπόν εμείς. Εφόσον τώρα πλέον το γράφημα μας εκπνιάζει ακόμα περισσότερο και μας λέει εφόσον κύριοι δεν δεχτήκατε το 925, τώρα εγώ σας δίνω το 80% μόνο το 925. Άρα θα δίνω 700. Εμείς λοιπόν προτείνουμε για να μην πίνουν τα παιδιά μας χωρίς τη μεταφορά, τα υπόλοιπα 700 μέχρι να πάνε στο 1440 να τα δώσει η Δύης Ρήμας ο Δήμος. Αυτή είναι η πρόταση που κάνω. Βγάζει το βγάζει αποτέλεσμα που τα έχει μου θέλει να διαφέρει κανένα. Γιατί ο τύπος αυτό δεν μπορούσε. Γιατί ο τύπος αυτό αφορούσε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, κύριε Βάλα, εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Άνδρου. Δεν με ενδιαφέρει τι έφερε η υπόλοιπη Ελλάδα. Εμένα με ενδιαφέρει η Άνδρος. Πρώτον. Δεύτερον. Γνωρίζετε εσείς πόσοι δήμοι, γνωρίζετε πόσοι κλίματε, κύριε Ανώλη. Μα είναι δυνατόν να μιλάω και να διακόπτω για να διαθέσω τα πράγματα. Μα μιλάτε για ένα σοβαρό θέμα και να διακόπτω και να διαθέσω τα πράγματα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Θα κάνω μάλλον. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι. Μπορεί οι περισσότεροι δήμοι να έβαλαν τη διαφορά και να μην κοίταξαν καν όπως την κοιτάξαμε και εμείς. Ότι αυτός ο τύπος δεν βγάζει νούμερο, κύριε Πάρα. Δεν βγάζει νούμερο. Δεν είναι θέμα οι παρένθεση, πρέπει να φύγει μία παρένθεση ή να μπει άλλη μία. Δεν βγάζει νούμερο. Δεν είναι θέμα μαθηματικό όπως το λέτε. Και σε ένα εξελάκι απλό να πάρει σε οποιοδήποτε κουμπιούτερ, σας βγάζει λάθος. Και εγώ ρωτώ, πώς βγάλετε αποτέλεσμα, πώς θα δώσουν οι άνθρωποι. Πώς έχουν όλοι οι άνθρωποι. Μα δεν έβγαλε, γιατί περισσότερο δεν βγάζει σαν τη διαφορά. Όχι, και στο κάτω κάτω δεν με ενδιαφέρει για να το δείξα. Δεν με ενδιαφέρει την κάνει πολύ καλά. Αλλάξτε τα νούμερα της ταχύτητας, αλλάξτε όλους με εσείς. Ακούστε με, με επιτεχνική υπηρεσία μπορεί να πιέσει στην Άντρο, γινόμαστε με προσωπικό. Αλλάξτε τις κρίσεις, βάλτε τον τύπο να φτιαχτεί και θα δείτε ότι τα πράγματα θα δούμε πολύ πιο μάλλον για να συνέβουν. Και τις οικογένειες και τις επενδυτές. Λάθος χειρισμό τελείως. Αυτό δεν έχει καταλάβει το 600 τύπο υπάρχουν πληθωρία. Όχι, δεν υπάρχουν. Για αρχή κατά την ανάσταση δεν διαβάζετε την ενίκιο. Μπορείτε σαν τεχνική υπηρεσία του Δήμου μπορούμε να στείλουμε τα δεδομένα της Άνδρου. Τότε όμως τον Άνδρο τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο κινήσετε εσείς με 55 χιλιόμετρα στον Άνδρο. Γιατί δεν το δεν αλλάζει. Είχαμε πρόταση και μας την απέριψαν. Κάναμε πρόταση και μας την απέριψαν. Λοιπόν, πρόταση κάναμε για να μας απορρίψουν. Να πούμε ότι είναι τα 28 χρόνια. Είναι 30, είναι 32. Είναι κοινωνικό. Νομίζω ότι στην εισήγηση που έκανα ανέλησα το σκεπτικό του τύπου, έτσι. Το δεύτερο, αυτό που ακούγεται εδώ, που λέει ο κ. Βαραζέρης ότι ο τύπος δεν βγάζει αποτέλεσμα, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Έτσι, ο τύπος είναι τύπος. Βγάζει αποτέλεσμα. Πάντα. Δεν είναι εξίσως. Έτσι, γιατί έχουμε μάθει κάποιος από μαθηματικά και κάποιος από εσάς, σας είπα θα δω. Λοιπόν, το ζήτημα ποιο είναι, σας είπα και εξ αρχής, γιατί παίζουμε με αυτό. Ότι υπάρχει μια παρένθεση παραπάνω και κάναμε ερώτημα. Αυτό είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια παρένθεση παραπάνω. Το άλλο ζήτημα. Όποιος πειράζει τις παρεθέσεις, θα βγάζει διαφορετικό αποτέλεσμα. Άρα, τι άλλο. Είμαστε τρία θα μ' αφήσεις να μιλήσω. Μα δεν μπορώ όμως να πω άλλα. Θα μ' αφήσεις να μιλήσω. Άλλα
άλλα έμαθες. Thank you.
με αποτέλεσμα ότι όλοι οι συγκεκριμένοι και μόνο συναντηθήκανε, συμφωνήσανε σε μια κοινή γραμμή. Βρεθήκαμε για πρώτη φορά στην αγριώτικη ιστορία όλοι μαζί, συσταγωμένα συμβολικά, και είπαμε ότι αυτό το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα ότι χωρίς μαθητικά δρομολόγια το νησί δεν λειτουργεί. Θα προσπαθήσω με όσα έξαρσα και όσα διαβάσα να πάρω το θέμα από την αρχή. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και βεβαίως όπως είπατε και εσείς, είναι πάρα πολύ δύσκολη λύση. Νομίζω ότι η βάση που το ξεκινάμε το 925. Αυτό είναι και το πρώτο λάθος που έγινε. Γιατί αυτό το 925 προέκυψε ο αριθμός μελέτης 23.011 Δήμος Άνδρο 30-29 Οκτώβου 2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Είναι θέμα για λεπτά και δύσκολα και αν δεν εντρυφήσει κανείς, για μένα δικαιολογεί το ότι ξεφύγαν ορισμένα πράγματα. Η μελέτη που έγινε για τον νέο σχεδιασμό των δρομολογίων στην Άνδρο έγινε προσπάθεια, λογικό και αυτό και θεμητό και κατανοητό και πώς το λέμε, και ηθικό σορτό, να γίνει κάποιο συμβάσμα. Όμως, έπεσε ο σχεδιασμό του συμβασμένοντος μείωση ουσιαστικά των δρομολογίων, έπεσε και ο μαθηματικός τύπος και έβγαλε το μαθηματικό αποτέλεσμα από 3.000 στα 1.000. Λοιπόν, από 3 στα 1.000 δεν είναι δυνατόν, ήταν τόσο λάθος η προηγούμενη υφιστάμενη κατάσταση για να είναι ουσιαστικά 2-3 φορές παραπάνω από το κανονικό. Εάν δεν δει κανείς τα εντοπλένα δρομολόγια, θα δει από για παράδειγμα ένα δρομολόγιο λεωφορείο που έχει μέσα 68 παιδιά. Αυτό του ψηλού τραγωδίες με έχει σβακώνει μεσαριά χώρα. Ας ήταν στην πράξη με βάση 68. Επειδή δεν νοιάζει αυτό το δρομολόγιο και επειδή είναι από τα χωριά αυτά απάνω και επειδή υπήρχαν και ταξί επικουρικά για τα παιδιά του κάτω υψηλού και του Μεσαφουρίου, γιατί απέχουν κάποια απόσταση και ακριβώς στην ίδια χώρα από εκεί που πάει το λεωφορείο, περαιτέρω, είδα και το παράδειγμα αυτό που κυρία Παλαιοκρασά, ότι από τα 8 παιδιά του Μεσαφουρίου ήταν γραμμένα στα 2. Όχι, αυτό είναι όλα μαζί. Το χωριό. Από το σημαντικό. Υπάρχουν όμως παιδιά που δεν δικαιούνται μεταφορά, διότι δεν θα έπρεπε να είναι, δεν ξέρω σε ποια παιδιά αναφέρεστε, βέβαια και δεν θα ήθελα να αναφερθούν ονόματα παιδιών. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν μεταφέρονται, δεν δικαιούνται μεταφοράς νόμιμα και τυπικά, διότι δεν έπρεπε να είναι γραμμένα σε άλλο σχολείο. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις παιδιών που θα έπρεπε να είναι αλλού και έρχονται για κοινωνικούς λόγους ή άλλους λόγους στην χώρα παραδείγματος χάρη. Δεν πιστεύω να αναφέρεστε σε αυτά τα παιδιά. Είναι όλα τα υπόλοιπα, οπότε το ποσό
Πες όλοι σου τα σου παγίδα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα γίνει να πάρουμε όλα τα αυτά παιδιά. Αλλά λόγω αμπλεψιακού καινούριου κήπου και πιο δεδομένων νομίζω ότι έχουμε πέσει σε μια παγίδα εξοριστήκαμε τη συγκράτα από πάρα πολύ χρόνια αυτά που συζητάμε. Όσον αφορά το μαθηματικό, όσον αφορά αυτό το μαθηματικό τύπο, για μένα ο μαθηματικός τύπος αυτός καταρρύπτεται στο δικαστήριο. Γιατί καταρρύπτεται στο δικαστήριο. Θα πω και καταξύ και για λογότητα. Πώς είναι μια διαδρομή στην επαρχία, τι λένε διπλή ταρήφα, πρέπει να σας πω την ιδέα. Πηγαίνει στις μέρες, φορτώνει που λέμε και πηγαίνει μετά στον λογισμό. Έτσι. Πώς πάει η μεταξύ για να πάει ο κόσμο από τους μέλητες, βάζει τη γωνία να ρίπα, αλλά το λογαριάζει του λέει το ρολόι, χώρα, μέλητες, χώρα. Εδώ πέρα και στο παράδειγμα που κάναμε τον κύριο Λουκρέζη, σε ένα δρομολόγιο μένει μόνο το πρωί. Παράδειγμα, ακόμα δικό σας παράδειγμα, άλλα μαλλιά, γυαλό και το μεσημέρι μόνο γυαλό, άλλα μαλλιά. Μα τα ταξί, τα ταξί που δεν είναι αλλιώς. Η δικιά σας τα ρήπα το ρολόι είναι αλλιώς. Δύο νόμοι και δύο σταυμά. Να γιατί είναι ο νόμος παράδειγμα. Να γιατί αυτός το συμβούλιο επικρατείας για μένα δεν ξέρω τι. Και η τιμή, ο οποίος φορτώνει τη μεγάλη υποχρέωση να κουβαλήσουν τα παιδιά με ψίχουλα, αλλά και οι αυτοκινητιστές, για μένα αυτά πρέπει να πάνε στο συμβούλιο επικρατείας. Χώρια οι άλλες παράγραφοι, χώρια οι μέσα στην αρχή να πούνε πού είναι εκεί, χώρια που ο νόμος προβλέπει ότι το λειτουργικό κόστος. Το λειτουργικό κόστος, δηλαδή ένα νόμο μεταξύ από αποθέσεις ασφάλιστα τέτοιες κυκλοφορίας την ημέρα, σας δίνει δίπλα στους πρώτα λεπτά για ταξί, στους ταξιδιώτες ένα δεκάλεπτο την ημέρα. Όχι, είναι πάρα πολύ λίγο. Υπολογίζει την απόσβεση στην εκατομμυριακή. Υπολογίζει το συντελεστή συγκίνηση του οχήματος με 0,086 το χιλιόμετρο. Δηλαδή στα 10.000 χιλιόμετρα πηγαίνετε το ταξί να κάνετε σέρβις, να πλώσετε τα ταξιδιά και εργασία, θα πλώσετε 186 ευρώ στα 10.000 χιλιόμετρα. Τόσο θα πλώσετε τι έκανα, ή 3.000. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί ο άλλος να αναπεί, αλλά το άλλος είναι να αναπάει το κάτι να μην τρώει. Αλλά ξέρετε πριν τα πράγματα. Αυτό δεν το σύγχρονο, ότι ο τύπος και ο τύπος μέσα έχει. Έχει κλειδωμένα νούμερα τα οποία δεν πάνε να τα τα οποία οδηγούν εκεί. Ό,τι και να βάζει, ό,τι δεν έχει να βάζει, ό,τι και να κάνει, δεν θα πα πάνω από τα τρία. Έχει στόχο το κάνει ο δήμαρχο. Ένα τρίτο. Ναι, ναι, τώρα τελειώνω. Βασικά τελειώσα. Ο μαθηματικό τύπο πρέπει για μένα να προσβληθεί, να γίνουν αυτά τα τατολικά τα οποία πρέπει. Τώρα, εάν σε συνεργασία γονιών, σχολείο και αυτοκινητιστών και τοπικό συμβουλίο και όλοι φτιαχτεί ξανά ένα σχέδιο δρομολογιών καινούριο και μπουν και όσα παιδιά δεν μένουν κοντά στα σχολιά τους, φαντάζομαι ότι νομίμως θα ξεκινήσω όχι από 9-25 αλλά πολύ περισσότερο. Αλλά έτσι, αυτό ευχαριστώ. Δηλαδή, αυτά είναι για το χρόνο, δεν υπάρχει κουμπί εδώ για αυτή τη στιγμή. Και δεν θα σταματώ ούτε στο πιλότερο του ταξί, ούτε σε παραδέσεις που δεν μπορούν.
δύο παράγοντες που είναι καθοριστικοί, είναι το καυσίμο, μία, και τα χιλιόμετρα. Βάζοντας λάθος, αλλάζετε αυτό το κακό λίγο το παίζει 100 φορές χειρότερο. Με τη λογική ότι αυτό το νούμερο που μιλάμε τώρα για 900 ευρώ, τροφοδοτώντας αυτό το κακό τύπο με σωστές παραμέτρους, θα μπορούσε να είναι ένα νούμερο πολύ παραπάνω, άρα και η διαφορά του Δήμου, στο να μεγαλύσει τη διαφορά, θα μπορούσε να είναι λιγότερη. Αυτό θεωρώ ήταν λάθος και τουλάχιστον στις καινούργιες συμβάσεις που φαντάζομαι θα προκύψουν, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία πολιτικού προϊστάμενου με τον υπάλληλο και τους αυτοκινητές, δεν είμαστε πολύ εδώ στην Άδρο, για να μπορεί να βοηθάει. Δηλαδή, εάν ήταν ένας κινητής μαζί, προφανώς αυτό που ο κύριος ανήσυχε και έπρεπε να ένα αυτοκίνητο ότι έχει να κατεβάσει 80 παιδιά από τις δραστηριότητες, θα έχει μια ένσταση. Όταν έβλεπε έναν τύπο που έλεγε ότι οι στενιές είναι πήγαινε ένα 8 χιλιόμετρα, είναι 8 να πας, θα του λέγε το 200. Αυτό λοιπόν ο όρος αυτή θα πες ένα άλλο νούμερο. Εγώ συμφωνώ ότι η όλη ιστορία είναι για να μειωθεί το κόστος. Εκείνο που δεν συμφωνώ είναι ότι πήγε κάποιο πλαφόν. Πλαφόν δεν έχει. Εάν ο τύπος, αυτός ο κακός σας λέω, ήταν το προηγούμενος και έβγαζε ένα κόστος από τα 3.000 που είμαστε στα 1.200, μάλλον παράδειγμα θα μπαίναμε για την τεράστια μείωση. Ένα αυτό. Ξέρω, παίρνοντας τα σαν Υπουργείο, βλέπω εδώ, ότι το πόλ, η όλη ιστορία είναι να μειωθεί από τα 13 έως 15 ευρώ που θέλει η μεταφορά του μαθητή στα 5 με 7. Εάν πάμε εδώ ένα μέσο όρο 300 μαθητών, όπως έχουμε πει, με το προηγούμενο καθεστώ είμαστε στα 8 ευρώ, στο φουλ. Με το καινούριο και πιο μειωμένο που θέλει το πάει στα 5 με 7, πάμε στα 2.000. Άρα κάτι συμβαίνει με τον τύπο. Ο τύπος δεν είναι πουθενά στα 2.000. Που είναι το μείον που ο στόχος του Υπουργείου που το βάζει από 5 έως 7 κατεβάζοντας από το 13 έως 15. Άρα κάτι γίνεται. Τα 2.000. Τα 2.000 έπαιρναν το μείον της άλλου βάσης τύπου. Δεν βγαίνει. Δεν ξέρω τι είναι ο κ. Κορατζέλης. Το ίδιο. Πάνω στην πανελλαδικό φαινομένο και εμείς τα 15 τουλάχιστον χτες, με τελευταίο της δράσης που είμαστε περίπου 1.000 ευρώ, 23 του μήνους είναι μια παρόμοια εντόπιση. Αν λέει το Υπουργείο το 15 το κάνω 5, σημαίνει ότι θα ανεβάζει το 15 στο 1 Ιούλιο. Δεν μιλάει για το 8. Μιλάει εκεί που ήταν 15, θα το κάνω 5. Εγώ το προπαρασιάζω με τον τύπο, εγώ το προπαρασιάζω με αριθμό του τόπου. Δεν σου λέει εκεί που είναι 8. Και θεωρώ ότι ακόμα και με του στόχου που έχει το Υπουργείο, ακόμα και με του στόχου που έχει το Υπουργείο, ούτε η τρομερά ήταν πολιτική μα στο προηγούμενο, με τον τόπο, στο παρελθόν που παραβάλλει τώρα, αλλά και πηγαίνοντα στο 5, πάλι δεν βλέπω πουθενά να βγει το νούμερο. Κύριε Σαφουσάρη, είναι πολύ κάτω από το 2.000 ευρώ. Μετά. Επειδή υπάρχει, από ό,τι κατάλαβα εδώ, να καλυφθεί η διαφορά, εμείς, σαν κυρία και θεωρώ ότι προσωπώ εδώ, έχουμε μια εμπειρία συμβάσεων με τους Δήμους, η οποία δεν είναι και καλύτερη. Σας αναφέρω λοιπόν ένα παράδειγμα με συγκεκριμένα νούμερα. Είναι το περίφημο πρόγραμμα στην κοινωνία που είχε δυνάμει. Είναι όλοι τότε το εκμεταλλευτήκαμε και εμείς όταν το κινηστές και το νησί ως νησί και οι δήμαρχοι στις εκλογές. Το αποτέλεσμα όμως δείχνει ότι οι συμβάσεις που έχουμε υπογράψει ότι εμείς ως τέλος το Δήμο δεν τηρήθηκαν. Η λογική είναι ότι δεν δόθηκε την χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Παραμένει όμως εδώ ένα άνοιγμα το οποίο είναι σε εμάς. Η δόξα πήγε αλλού και το χρέος του κινηστές. Ακούστε λοιπόν το χρέος αυτή τη στιγμή πιο σήμερα δουλειά. Δήμος Κορδίου 28.091. Δήμος Άμβρου 65.012. Δήμος Ιδρούσας 84.715. Ένα πρόγραμμα που έληξε με βάρη του 10. Προστούμενα βεβαίως. Με βάρη του 10. Εκτελούμενο από Γενάρη του 9 με βάρη του 10. Ο κύριος Κορδίου προφανώς το ξέρει αυτό. Για να δούμε και τα άλλα. Ξέρω να βάζω μια εικόνα ότι όσο καλή μπροστά, αλλά δούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε λοιπόν μια υποχρέωση 188.000 προ το θέλει. Αφού εκτέλεσε και αφού το Υπουργείο λέει ότι όλα είναι ok και έχει τα έγγραφα εκεί, ο κόσμος ενοχλήθηκε, οι δήμαρχοι πήραν την δόξα και εμείς τα χρέη. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην αρχή. Γι' αυτό υπάρχει μια ουσία στην όποια σήμαστε υπογραφή από εδώ και πέρα, μην γίνουμε τέτοιοι μελόγοι. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τουλάχιστον στο κομμάτι του Δήμου Κορδίου. Δήμου Κορδίου, που είναι το μικρότερο ποσό 28.000, γνωρίζοντας το ποσό αυτό, έχει ενσωματωθεί στο περίφημο δάνειο του τέος Δήμου Κορδίου, το οποίο υπάρχει εδώ,
και σε μένα τη καλή θέληση και του περαιτέρω πορεία τουλάχιστον να ενταμιευθεί Χριστούγεννα αυτό το νούμερο το οποίο δεν χρειάζεται να πάει καν επίτροπο, υπάρχει στην ταμεία του Δήμου, δεν μπορεί να αλλάξει κωδικό, θα πρέπει να πληρωθεί και να υπάρχει ένα βήμα σε ενώσει καλύτερε από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα. Για να μαζέψουμε έτσι, αν δεν υπάρχει κανένα, θα τα πει κάτι να μαζέψουμε. Γιατί είμαστε από το πρώτο θέμα. Δεν θέλω και εγώ πολύ σύντομα, γιατί νομίζω ότι υπόθηκαν σε κινητέ με αυτέ τι ζώα. Εγώ περισσότερο με τοποθέτηση θέλω να καταλάβω μερικά πράγματα. Δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά λόγια, γιατί η μεταφορά των μαθητών είναι θέμα που έχει ζήσει τη προτεραιότητα και θα έλεγα εγώ ότι δεν θα πρέπει να βγάζουμε από την κουβέντα και το τροματικό οικονομικό κόστος και των επαγγελματιών, αν δεν γίνει η μεταφορά του διαδρόμου. Από ό,τι καταλάβω, όμως, η πρόταση του Δήμου είναι σε 7 Γενάρη να συνεχιστεί η μεταφορά. Θα ήθελα να πω ότι αυτός ο τύπος, σωστός λάθος, νομίζω ότι θα δει και ο καθένας έβγαλε τα συμπεράσματά του, έχει δύο όψεις. Η μία όψη του είναι με τι ποσό να το δοτήσει μέσω των τεχνικών αυτοτελών πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών του Δήμου. Και η δεύτερη όψη του είναι με τι ποσό οι Δήμοι θα δημοκρατήσουν τη μεταφορά των μαθητών προς το κινητήριο. Από ό,τι κατάλαβα, το Υπουργείο Εσωτερικών λέει σήμερα ότι εγώ αυτά τα χρήματα δίνω. Τέλεια. Δεν διαδοχήσα τα λεφτά. Αν κατάλαβα καλά, και απλά ενώ τη μένει να υπάρχει επιβεβαίωση, ότι ο Δήμος προτίθεται να το αυξήσει μόνο το ποσό. Θα το πάμε κάπου στα 1.400 ευρώ την ημέρα, ώστε να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των μαθητών. Εδώ θα ήθελα να βάλω δύο κουβέντες. Διότι ερωτήματα διευκρινιστικά. Το ένα είναι με τις υπάρχουσες συνθήκες σήμερα. Τα ταξί και τα λεωφορεία θα κάνουν τη μεταφορά των μαθητών σε 7 Γενάρη. Προλαβαίνει με τις διαδικασίες, δηλαδή δεδομένου ότι πλησιάζουμε 20 Δεκέμβρη. Να υποθέσω ότι η διαδικασία της δημοκρατίας δεν θα τελειώσει έτσι. Θα μεταφερθούν τα παιδιά. Θα πάμε με αυτές ανάδεσες. Πάμε στις παλιές. Εξπαγές, δηλαδή για να γίνει απευθυνστική. Να υποθέσω ότι δεν υπάρχει και η συνεννόηση και η προσυνεννόηση με τους διαδικασίες. Ο βασικός σύμβολος θα περιέχει ανάθεση στην ελληνική. Γι' αυτό και με την ανάθεση στους εκτελούς του μεταφορικού έργου, της μεταφοράς των μαθητών, με το ύψος του ποσού έως μια οροφή που εγώ είπα πέρα, μπορεί να είναι και ένα σύν 10-15%. Ωραία, άρα δεν προλάβατε εγώ. Γιατί θέλω τελικά να ρωτήσω ποιο είναι το θέμα που θα ψηφίσουμε τελικά. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα χωρίς να υπάρχει μια σωστή εξήγηση. Και κλείνω σε αυτό το κόμμα προ τον κύριο Μαλένο, δεν είναι για τι οποίε το θέλω. Είναι έτσι όπω τα λέει τα πράγματα. Απλώ νομίζω να συμφωνήσει και ο κύριο Τσουμάνο, είναι χρήματα τα οποία δεν έχουν έρθει από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω τη σχέση. Δεν πρόκειται δηλαδή για άρθρωση των τύπων να καταβάλει τα χρήματα. Ούτε δεν αναγνωρίζει αυτό το πρόβλημα. Το είπα αλλά η υποχρέωση που έχουμε υπογράψει τότε ήταν ΚΕΛ με Δήμο και το λέει αρνητικά μέσα. Μπορεί να έχει σημαίνει ότι θα περιμένω να πάρω χρήματα το πρόγραμμα σε ένα μήνα να πληρώσει. Αυτή είναι η σύμβαση. Το ότι δεν έχει πάρει το δικαστήριο του ΚΕΛ, αυτό το σχετικό. Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό αυτή είναι η λογική είναι γενικότερα το πρόγραμμα τη ΕΑ σήμερα στο κεντρικό μέσο. Η σύμβαση είναι το εργολάβο με το Δήμο. Αλλά με αυτή τη λογική δεν μπορούν να γίνουν. Σαν δεν το μετρέψει και εγώ είμαι και ο πρώτο λεπτό και τώρα έχει ένα εξελίξει. Θα χρειαστεί σε χρήμα να πάρει ο Δήμος για αυτή τη δουλειά. Έχει υπολογιστεί στο σύνολο πόσο θα έρθει. Στο σύνολο. Κάτω από το 12.000 ευρώ. Αυτή η διαφορά δηλαδή θα καλυφθεί από τα επιδόματα ή από τον δικό μας υπολογισμό. Τον υπολογισμό. Για να διευκρινίσουμε. Οι κουβέντες για αυτά που λέει πριν ο Νίκος Μαρέντας είναι πραγματικά σοβαρά και ουσιαστικά. Όσον αφορά το πρόγραμμα συγκοινωνία, είχαμε λύσει συμβασί και κλειδωμένους πόρους από το κράτος. Και μετά να πέσα. Έτσι, όπως και τις έτσι. Προσέξτε. Σε αυτή τη διαδικασία το κράτος δεσμεύεται να μας δώσει, το Υπουργείο Οικονομικών, να μας δώσει, ας πούμε, 700 ευρώ την άλλη. Σύμφωνοι. Έτσι δεν είναι. Από τα 900 θα μας δώσει το 80%. Από τα 1000 θα μας δώσει τα 800. Μην κολλάς. Ένα χι ποσό. Αυτό το ποσό, προσέξτε, απαντώ στην προηγούμενη ερώτηση. Αν δεν μας το δώσει μέχρι το Ιουνίου, έτσι, ο Δήμος με ποια διαδικασία θα το βρει για να τους πληρώνει τουλάχιστον τα μέτρα. Το ξέρω.
επισημάνεται πριν από το λέω ότι. Λέω ότι ο Δήμος είναι αναξιόπιστος απέναντι στη μοναδική σύμβαση που έχει κάνει στα κτέλη. Στη μοναδική, το είπατε. Οι τρεις Δήμοι. Με τη συγκοινωνία, αυτό είναι πραγματικά καλό πρόγραμμα. Και είναι αναξιόπιστος απέναντι τόσο καιρό απέναντι τους, γιατί ακριβώς το κράτος ποτέ δεν έδωσε αυτά τα χρήματα. Και δεν ξέρουμε αν θα τα δώσει και ποτέ. Και τουλάχιστον από πώς θα δω να τα πάρουν γιατί τα έχουμε έτσι μάθει. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, μιλάμε για χρήματα, δηλωμένα, δηλωμένο ΦΠΑ και φόρο εισοδήματο. Όπως μπορεί να καταλάβει μετά. Λοιπόν, άρα αυτό το φαινόμενο, και θυμηθείτε τη μέρα που το λέω, καταγράφεται, μπορεί να εμφανιστεί και τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο ή στη χειρότερη περίπτωση τον Ιούνιο να μην έχει δώσει δραχμή το κράτος για τις μεταφορές και να έρθουν οι άνθρωποι εδώ και να μας λένε ρε παιδιά τι θα κάνουμε, τα ταξί, τα λεωφορεία. Επειδή αυτό που έγινε το 12 θα είναι πιο σκούρο από το 11 και επειδή το είδατε με τις σχολικές επιτροπές πόσα λεφτά εργάσαμε στον προϋπολογισμό και πόσα είδαμε. Το είδατε με τη ΣΑΤΑ. Ένα 200-200 δώσα. Είπε τώρα με τελευταία κύκλιο 10% ή κάπου κάτω. Δεν είναι κάτι που δεν σπόρει. Τώρα, εγγράψε στον καινούργιο προϋπολογισμό 10% κάτω. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σοφερό είναι και σύντομο το πρόβλημα. Σας λέω για να μην την ότι καταλήξω το πρόβλημα, εγώ θα να σας πω δύο πράγματα σε σχέση με το τι θα καταλήξω σε ένα απόφαση του Υπουργείου. Και απόφαση του Υπουργείου για μένα πρέπει να είναι δύο σκέλη. Το ένα σκέλο είναι ότι πρέπει να πάμε στη διαδικασία άμεσα με τους επαγγελματίες κόσμους για να καταλήξουμε στο τελικό ποσό. Πρέπει να επικαλεστούμε τη διαφορά του ποσού για λόγους έκτακτης ανάγκης που δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Έτσι, θα επικαλεστούμε τα άγωνα τους άγωνες διαγωνισμούς για να μπορούμε να επικαλούμε το ποσό, για να εκπληρώσουμε το τελικό ποσό και να κάνουμε τη συμβάση. Άρα δεν είναι ζήτημα χρόνου σε σχέση με τη συμβάση. Και το δεύτερο σχέδιο, γιατί εγώ συμφωνώ στο κομμάτι αυτή τη διευθύνση, να συντονιστούμε με την ΕΡΤ, με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και με τους άλλους Δήμους και να διεκδικήσουμε την αλλαγή του τύπου στο επόμενο διάστημα. Στο επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Δύο σχέδια, έτσι. Και αν χρειαστεί και νομικά. Αυτή προτείνω να είναι η πρόταση. Θα την κάνουμε και η δευτερική. Θα το κάνουμε και η επειδή είτε κακό είτε καλό ο τύπο αυτό το ποσό βγάζει και αυτό ήταν ο διαγωνισμό. Το 80% που θα πάρουν γιατί απαγορεύει να πάρουν το σύνολο. Όπως απαγορεύει να πάρουν και την επιδότηση εντός. Δηλαδή, εάν εμείς αναθέσουμε τα συμβόλαια, μας απαγορεύει να μας εκχωρήσουν, ας πούμε, λέγαμε, οι γονείς με υπογραφή. Στο δικαίωμα της επιδότησης θα το πάρουμε εμείς. Θα ήταν 1.200. Απαγορεύεται, αν αναθέσει ο Δήμος τα νομολόγια, θα πρέπει να πάει από τον προϋπολογιζόμενο τύπο το 80%. Και τέταρτο. Θα πάρουμε λοιπόν αυτά τα 700 ευρώ, 750 όσα φτιάχνουμε και θα πάμε σε μια οροφή προτείνω γύρω στις 1.500 ευρώ για να προσθέσουμε 2-3 δρομολόγια που πραγματικά άδικα καταργήθηκαν. Αυτή να είναι η απόφαση μου, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό το σύνολο για το έτος, δηλαδή θέλουμε για όλη την ημερολογιακή χρονιά. Άσχετα που θα γίνει με τον τύπο και αν θα υπάρξει ανάγκη της ευθύνης από την περιφέρεια για τη συνέχιση, γιατί έπαιξε και αυτό, δημοσιεύτηκε δηλαδή στις εφημερίδες, ότι σκέπτονται να συνεχίσουν μέχρι τέλος του Ιουνίου. Επειδή υπήρξαν πολλά προβλήματα άτομα και διαγωνισμών σε όλη την Ελλάδα. Τελικά ο Κουλόπουλος είπε: ξεχάστε τα, προχωρήστε, κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό λοιπόν να είναι, να υπάρξει μια συνάντηση τη Δευτέρα το μεσημέρι, που μεταφορεί μετά τη λήξη των ενδιάμεσα. Των νομολογίων και μανούσο για εσάς και για τους φαξινίδες εδώ στα γραφεία και να γίνει η τελική συμφωνία η οποία θα γίνει και σύμβαση στη συνέχεια με τη διαδικασία όπως προβλέπει το δημοσιονομικό μας σύστημα για το Δήμο. Αυτή είναι η πρόταση οικονομική. Και μήπως παράσταση να το κάνουμε μια πρόταση να το κάνουμε συμφωνία να το συμπεράσουμε στο επόμενο. Ωραία.
μία πρόταση που να λέμε συγχρόνως ότι ένα αυτοκίνητο στην Άνδρο, επειδή είναι ορεινός, επειδή είναι ορεινός τόπος, επειδή έχει στροφές, επειδή έχει κομματόδρομους, δεν μπορεί να πάει με 50 χιλιόμετρα, αλλά με 30, ότι οι αποστάσεις δεν είναι αυτές που είναι στα χαρτιά, αλλά είναι κάποιες άλλες, να τα βάλουμε και αυτά μέσα στην πρότασή μας. Τα έχουμε κάνει αυτά. Γιατί αυτά που στον ήδη υπάρχοντα τύπο, θα αλλάξει πάλι το αποτέλεσμα. Και από ό,τι καταλάβαμε μέχρι τώρα, θέλουν το ποσό να το μειώσουν στο μισό. Εμάς το έχουν πάει στο τρίτο. Τι είναι το μεγάλο πρόβλημα για την Άνδρο. Το πρόβλημα με το τύπο είναι. Εντάξει, να μην το συνεχίσουμε. Δεν κάνω το ίδιο. Απλά είναι σε φεκ. Εκεί είναι φεκ. Είναι φωτογραφία. Το τι είναι άτυπο δεν χρειάζεται το πάνω. Το τι δεν είναι φαρμό δεν το πάνω. Δεν έφερα να κάνουμε την πρόταση εμείς αυτό λέω. Ότι είναι άδικο είναι, αλλά να κάνουμε πρόταση να πούμε στην Άνδρο δεν πάνε τα αυτοκίνητα 500 χιλιόμετρα. Τα χιλιόμετρα δεν είναι αυτά που λένε στα χαρτιά. Το σκεπτικό της απόφασης για την υποβίωση δεν το σούπα. Ακριβώς. Από την τεχνική υπηρεσία δεν υπάρχει ένα χαρτί τέτοιο. Θα συμπεριληφθούν και τα δρομολόγια που θέλει. Το είπα. Το είπα. Αλλά μιλάμε για ένα πόσο συμπεριληφθείο της άξης των 5.000 επιπλέον. Δεν το πείτε εγώ τα μέρες. Για το δίκο. Ακούστε, η απόφαση μας έχει δύο σκέλος. Το ένα σκέλος αφορά ότι ο Δήμος αναλαμβάνει να κάνει την ανάπτυξη δρομολογίου, να συμβασιοποιηθεί την ανάπτυξη δρομολογίων προς τους πολίτες μεταφορικό έργο, τέλος της αξιδιότητας, για τη μεταφορά των μαθητών για το έτος 2012. Όλο. Έτος. Όλο. Δεν μπορούμε να βάλουμε αυτό στο προπολογικό, θα το αναλογώσουμε μετά στο εταιρό. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, με το ποσό περίπου των 1.500 ευρώ, το λέω αυτό γιατί για να μην κάνουμε άλλο συμβούλιο, θα συμπληρωθεί με αυτό που θα βγει από τις ταξίδες. Θα βάλουμε δηλαδή δύο δρομολόγια παραπάνω και εκεί 1.530 την ημέρα, θα είναι μέσα στην απόφαση του Συμβουλίου. Αυτό λοιπόν είναι η μία απόφαση και η δεύτερη, ότι διαμαρτυρόμαστε για τον τύπο, στέλνουμε μόνο τα στοιχεία, τις έφερες ανάγκες της άλλου, του προκύνοντα άλλου, βάζουν τα ζητήματα αντιμετώπισης διαφορετικά. Αυτές είναι οι δύο αποφάσεις που πιστεύω ότι πρέπει να δύο σχέδια από μας που πρέπει να έχουμε. Και πατώντας να το βέβαια η ένα στο προϋπολογικό του ποσού το επόμενο. Εντάξει, θα το βάλουμε στο προϋπολογικό, θα το δείτε. Λοιπόν, αυτό δεν επιβιάζουμε όσο όλοι. Επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα. Επειδή είναι δύσκολα. Είστε σίγουροι, όσο μπορείς να είστε σίγουροι, ότι μπορεί να περάσει αυτό ο τρόπος και είναι χαρισαίος. Ναι, θα θεωρηθεί έκτακτη ανάγκη. Γιατί υπάρχει ερευνητική διαδικασία που λέει ότι δεν μπορείς με κανένα τρόπο να συμπεράσεις τον τρόπο. Νικό, υπάρχει αυτή η διάσταση και επειδή όλοι εδώ μιλήσατε με όρους τρία χρόνια πριν για μια Ελλάδα σήμερα, θέλουν να κάνουν τη μεταφορά με όρους πριν τρία χρόνια, δεν γίνεται, με όρους σημερινούς. Αν ρωτάς αν είμαστε σίγουροι, εμείς θα σε ρωτήσω και εγώ αν είσαι σίγουρος ότι θα υπάρχει Ελλάδα το 2000, το Μάρτιο, ή αν θα έχουμε φτωχές. Δεν είναι ερωτήσεις αυτές που θέτονται με τη λογική. Εμείς έχουμε αξιωτικούς από τρεις πόρους και από τα ανταποδοτικά θέλει κάποια ποσά. Θα επιχειρήσουμε και θα βάλουμε αυτό το ποσό σαν έκτακτη ανάγκη για να καλυφθεί τα πάγια. Δεν μπορώ να σου απαντήσω σαν επίτροπο. Απλώς το επισημαίνω διότι μπορεί να γνωρίζεις ότι η τιμολόγια για μεταφορές μαθητών συγκεκριμένα πράγματα έχουν σταθεί πίσω. Λοιπόν, να προσθέσω κάτι και νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε γιατί τα άλλα θέματα είναι και αυτά χρόνια τώρα. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι μοναδική απόφαση για το Δημοτικό Συμβούλιο. Η μεταφορά μαθητών επιχειρήθηκε να απαξιωθεί στα χαρτιά για να καταλάβει το Υπουργείο και έπρεπε να δώσει λεφτά. Κάναν όλοι οι Δήμοι άλλο διαγωνισμού και κανάγονοι, κάναν διαπραγματεύσει κανάγονοι, δεν μίλησε το αυτοί του. Στείλανε χαρτιά, δεν υπήρχε ποτέ ούτε η πρόθεση ούτε η απόφαση από το Δήμο να πει δεν μα νοιάζει με τα πράγματα. Είναι υπευθύνη μα, είναι το τελευταίο έργο που πρέπει να αφήσουμε, να μην γίνει,
αν η οικονομική μας κατάσταση δεν μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία άλλη λύση παρά να δώσουμε αυτά τα χρήματα. Και είναι η απόφαση πολιτική που παίρνει το Οικονομικό Συμβούλιο σήμερα ότι μεταφορούμε αυτό θα είναι σε πάση θυσία στα πλαίσια όσων οικονομικών δυνατοτήτων των ίδιων λίγων. Είναι το τελευταίο που θα σταματήσουν. Αυτό πιστεύω ότι αρκεί. Μια φράση μόνο, μια φράση απλώς για το που κυρίω μαδέντας πάλι, για το αν θα εγκριθεί από τον Επίτροπο. Εκεί μου άποψη είναι ότι την καταθέτω για να βοηθήσω ότι το ΦΕΚ αυτό το συγκεκριμένο μνημονεύει το προεδρικό διάταγμα 60-2007. Το οποίο είναι αυτό που με ενισχύει για τη δημοκράτηση των υπηρεσιών. Αυτό το ΦΕΚ λοιπόν λέει ότι όταν ένα διαγωνισμό καταστεί άγνωστο και υπάρχει διαδικασία τη διαπραγμάτευση που και αυτή είναι άγνωστη, έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να κάνει εκ νέου μελέτη με αυξημένο ποσό και να το επαναδημοκρατήσει. Γι' αυτό και ρώτησα από στην αρχή για το περί δημοκράτηση. Φοβάμαι δηλαδή ότι αν δεν καλυφθούμε την έκτακτη ανάγκη, θα υπάρχει μεγαλύτερο κίνδυνο να κοπεί η ανάθεση αυτή προ του ευρωβουλευτέ παρά το να πάμε εκ νέου και καινούργια μελέτη. Yeah. Και όλα αυτά τα οποία επικαλούμαστε περί έκτακτη ανάγκη, περί των ιδιομορφίων του νησιού κτλ. Να τα συμπεριλάβουμε μέσα στην διαδικασία του ΕΕ και να δημοκρατηθεί εκ νέου. Θα είναι πολύ πιο δεμένο διαδικαστικά, κατά τη γνώμη μου, παρά να πάει έτσι απευθείας ανάθεση ναι. με τη διαδικασία του ΕΕ. Να πω κάτι τέτοιο, επειδή στην Επίτροπο είμαι από χθες και κουβεντιάσαμε το θέμα του σχεδόν. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί. Εμείς είπαμε την πρόθεση μας να πάμε για απευθείας ανάθεση, όπως σκέφτεται, δηλαδή είναι μια διαδικασία η οποία είναι προς διαβούλευση αυτή, το πώς θα καταστρέψουμε. Αλλά ανεξάρτητα και ακόμα και αν χρειαστεί να κάνουμε διαγωνισμό, θα δεσμευτούμε απέναντι στου ασθενεί ότι θα φορά κανονικά. Έτσι, μπράβο. Και α γίνει διαγωνισμό στο θέμα. Απλά το βάζουμε τη διαδικασία πώ θα μπορέσει να μην το πει. Αυτό θα κατασταλάξει αυτή την εβδομάδα με την Επίτροπο. Θα κατασταλάξει γιατί είχε το κουβεντιάσαμε το χθε που ήταν εκεί. Νομίζω. Ότι ψηφίζουμε. Θα το πούμε μια φορά έτσι ακριβώς το ψηφιακό φράση. Δεν πρέπει να γίνει τελική διαπραγμάτευση μεταξύ και λεωφορεία για να μπορέσει να αναπτυχθεί η μεταφορά αυτών. Θα αναλάβει ο Δήμος την ευθύνη μεταφορά αυτών μέχρι 1.500 ευρώ τη μέρα, εντάσσοντας το ποσό του προπολογισμού του κόμματο. Και διαμαρτυρόμαστε τον Δήμο, βάζοντα όλε τι χειρονομίε μα, τι ιδιομορφίε του νησιού μα, όλοι οι δρόμοι, οι λιπάκοι, μήπως πρέπει να μπει στα δεδομένα αυτά τα επιπλέον δρομολόγια, στα δεδομένα, τα πραγματικά δεδομένα, τα επιπλέον δρομολόγια και οι διαφορές αυτές που κάνουν την άνδρο να μην στέκει αυτός ο τύπος. Δηλαδή να πούμε ότι ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να γίνει. Μία νέα μελέτη, όπως λέει και η Κυριακή. Αυτό λέω εγώ. Σε αυτό το πράγμα, σε αυτή τη διαδικασία. Θα το βάλουμε μέσα στο συναγωγικό. Αυτή τη διαδικασία, γιατί κληρώσουμε την άψη, έτσι θα πάρει και τα γιορτά θα δύσκολη υπάρξη. Επειδή κουστάρουμε στα αξιζέτε. Όχι σαν έκτακτη ανάγκη να περάσουν τα δρομολόγια. Τα δρομολόγια είναι δεδομένα. Αυτό θέλουμε. Θα έχει πλέον δρομολόγια. Αυτή η απόφαση. Και αυτή είναι η απόφαση. Δεν θα βγει θετική αντιγέννηση. Δεν θα βγει. Θα βγει. Αλλά δεν έχει την τετάσταση. Δεν συνεχίζουμε το δεύτερο θέμα μας, το οποίο είναι αγορά με το χώρο της εξαιρετικής άνθρωπος του Πανελλήνικου Εταιρείας και εκτίμηση και έμπνευση των χωρών της Ανατολικής υπήρξε ένα θέμα, τώρα αυτό να δούμε στην αρχή. Υπήρξε ένα θέμα σχετικά με το μουσείο. Και το λέω για αυτό το μόνο που γίνεται αυτή ένα κουκούλα. Και τελικά ψηφίζουμε και δεν ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Λοιπόν, ένα θέμα μια διένεξη του μουσείου με έναν πολίτη. Και καταλήξαμε στην απόφαση και μάλιστα έβαλε την πρόταση και μάλλον πολύ καλά από Γιάννη ο Μαρναβές, αφού είπαμε κάποια πράγματα εδώ. Και βγάλαμε μια απόφαση λοιπόν ότι δεν θα στηρίξουμε τον ένα από τους δύο στον Άριο Πάγο γιατί ήταν άνθρωπο αυτό να το κάνουμε. Απλά είπαμε
να χρηματοδοτήσει υποδομία και τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, ας με διορθώσει ο Γιάννης αν λέω κάτι λάθος, και μετά να πάρουμε σε μια απόφαση. Και βλέπω εγώ ξαφνικά πριν από μερικές μέρες το πήγα, ότι πήραμε ομόφωνη απόφαση να στηρίξουμε τον ένα από τους δύο αντιδήμους στον άλλο πάγο. Το είπα λοιπόν αυτό και συγγνώμη, αυτό όμως είναι θέμα. Δεν μπορούμε κάθε φορά να λέμε να κάνουμε μια πρόταση να τη στηρίζουμε κάποια άτομα 3, 5, 10 και μετά να μπαίνει ομόφωνα να τη γίνει κάτι άλλο. Ναι, αλλά η απόφαση. Πώς? Γιάννη, η απόφαση όμως ήταν ότι πήραμε ομόφωνη απόφαση όλοι μας να στηρίξουμε τον ένα από τους δύο στον άλλο πάγο. Όχι, το θυμάστε πολύ καλά. Το θυμάστε πολύ καλά. Βάζουμε υπογραφή να κάθομαι να διαβάζω τώρα σε ό,τι άλλο τι προτάσεις που είμαστε όλοι όρθιοι και υπογράφουμε. Να με νομίζω ότι δεν είναι. Ήταν ξεκάθαρη η πρόταση. Ήταν ξεκάθαρη. Ήταν ξεκάθαρη η πρόταση. Δεν γίνεται προσφυγικά. Δεν έπρεπε μια απόφαση. Υπόθεση. Για το θέμα του νοσοκομείου, την πόρτα του Παπαδάκη. Αν θέλετε να το συμπληρώσουμε τα επόμενα και να δούμε ένα-ένα το ζήτημα της απόφασης. Το
δεύτερο ζήτημα της άρχησης του μοσπικού κεφαλαίου δεν τέθηκε για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο για να μπορεί να κάνει έργα ΕΣΠΑ για να ξέρει με τη συμμετοχή της με το ίδιο ποσό. Ο Δήμος σαν Δήμος δεν μπορεί να κάνει. Πήθη, θέλουμε να κάνουμε τα ασφαλεία. Υπάρχει ένα πρόγραμμα πανταχής που δίνει μέχρι 60%. Θα πρέπει να υπάρξει ίδιο κεφάλαιο το 40%. Αυτό δεν μπορεί να κάνει. Εάν δεν υπάρξει πρόγραμμα, δηλαδή πλήρως χρηματοδότησης, ο Δήμος δεν μπορεί να συμμετέχει με ίδιο κεφάλαιο, γιατί δεν υπάρχει φορέας που να το διεκδικήσει. Μόνο σε εκεί θα μπορούσε να το κάνει και σε οποιοδήποτε άλλο έργο τέτοιας λογικής, συγχρηματοδοτούμενο από προγράμματα εθνικά με ποσοστό συμμετοχής και του Δήμου. Αυτός είναι ο λόγος που έχει πει το ζήτημα της αύξησης του προσωπικού κεφαλαίου. Δεν θα γίνει στην πραγματικότητα, δεν θα βγάλει ο Δήμος 150.000 να τις βάλει στην αρχή της αναπτυξιακής. Απλά θα είναι στα χαρτιά η δυνατότητα της αναπτυξιακής όσο αφορά τα ίδια κεφάλαια, την αλλοδοχήσή της, μεγαλύτερη για να μπορεί να πάρει κάποια έργα. Αυτά είχα να πω εγώ, δεν είμαι λογιστής να τα εξηγήσω πολύ λογιστικά, απλά είναι το σύνολο της πρότασης για τα δύο ζητήματα, 2 και 3. Το άλλο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής, το οποίο θα το εισηγηθεί ο Δήμος. Υπάρχουν ερωτήσεις. Για πρώτη άμα θα διευκόλυνε εγώ στο λογιστή σου πω να τους αναπτυξιακείς από τέσσερα, το μήπως... Θα μιλήσουμε το λογιστή σου. Ναι. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται να αναπτυξιακείς στο λογιστή σου, αλλά έχουμε μερικές ενστάσεις. Διάβασα εδώ λίγο την έκθεση των ορθοδρομιστών και βλέπω πάρα πολλά περίεργα πράγματα να συμβαίνουν σε αυτήν την εταιρεία. Δηλαδή, έχει πάρει έργα χωρίς συμβάσεις, έχει πληρώσει υπερεργολάβους χωρίς τιμολόγια. 1.002 πράγματα τώρα. Και θα πρέπει με την άλλη ο Δήμος να πληρώσει 400.000 ευρώ για την αύξηση του μοντελικού κεφαλαίου, ώστε να ξεπληρώσει όλους τους προηγούμενους. Εγώ προτείνω λοιπόν, εφόσον η αναπτυξιακή κάνει τη διαφορά είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για τον Δήμο, να γίνει βαθύτερος έλεγχος πρώτα και στη συνέχεια ξαναέρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αποφασίσει μετά ο Δημοσάδη αν θα πάρει, στην πιοδοσία της αναπτυξιακής. Κανείς δεν διαφωνεί ότι είναι εργαλείο, επαναλαμβάνω, αλλά βλέπω πολλά πράγματα εδώ μέσα στην έκθεση των ορθοδρομικών λογιστών χωρίς να λογιστεί, τα οποία είναι λίγο τρελά. Και τα τονίζουν εδώ οι ορθολογιστές. Τιμολόγια έχουν πληρωθεί χωρίς να κοπεί, να κοπούν, έχουν πληρωθεί ασφαλιστικά χωρίς να έχουν ενημερωθεί τα βιβλία της εταιρείας. Όλα αυτά είναι λίγο περίεργα για την εταιρεία. Πώς θα αναλάβει ο Δήμος μια τέτοια ευθύνη για μια εταιρεία η οποία δουλεύει με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Ξαναλέω, δεν διαφωνώ με το να πάρει ο Δήμος την εταιρεία αυτή, απλά προτείνω να γίνει ένας βαθύτερος έλεγχος, διότι τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Καταρχάς, για το θέμα του ελέγχου και των τρελών στοιχείων, να το συζητήσουμε, δεν υπάρχει. Δεύτερον, το θέμα του ελέγχου μπορεί να γίνεται ανά πάσα στιγμή, ξέρετε. Αλλά θα είναι πριν την πάρει ο Δήμος, να γίνει ένας έλεγχος, πρώτα. Το να την πάρει ο Δήμος, συνεχίζεται το ελέγχο όποτε θέλει. Συνεχώς. Δηλαδή, Διοικητικό Συμβούλιο το Δήμο θα υπάρχει, μόνος που θα είναι ιδιοκτήτης, κάνει ό,τι αν έχω θέλει, 10 ετίας, 25 ετίας, τα πάντα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να γίνει πριν μετά. Οι ορκωτοί ελεγχτές κάνουν αυτό τον έλεγχο και το έκαναν τέσσερα του τελευταίου χρόνου, 1,5 χρόνια. Όσο για τα τρελά, θα ήθελα να μπορούμε να τα συζητήσουμε, γιατί κάποια τιμολόγια και τα λοιπά που λέει πληρωθεί. Παράδειγμα να σας πω, έτσι γιατί το λέτε. Υπάρχει, ας πούμε, η αναπτυξιακή έχει ένα οικόπεδο χωρίς καθιά. Το υπόπεδο αγοράστηκε, τι από πότε αγοράστηκε, το 1997, με χαρτιά, συμβόλαια και τα λοιπά. Το ότι δεν δόθηκα στις τέσσερις κοινωνικές, ώστε το
Ευχαριστώ ο Μπάμπης, ο οποίος ήταν λογιστής. Όλα αυτά. Ο οποίος ανήκει, ο οποίος είναι λογιστής, αν ξέρεις, ο οποίος μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα του βάζει. Κάποια τιμολόγια. Κάποια τιμολόγια που υπάρχει, που έχουν δηλωθεί χωρίς να υπάρχουν τιμολόγια. Και πάρα πολλά έργα τα οποία δεν έχουν συμβάσει. Όχι, δεν υπάρχουν, δεν έχουν έργα που δεν έχουν συμβάσεις. Οι συμβάσεις για να έρθουν χρήματα να ξεκινούν με συμβάσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν υπάρχουν έργα που έχουν γίνει σε έκτακτες ανάγκες κατά εντολή των Δήμων και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, αυτό είναι άλλο. Τρίτον, κάποιες πληρωμές που έχουν γίνει και εκκρεμεί το τιμολόγιο έγινε για λόγους που πάλι ήταν σε συνεργασία με τους Δήμους και μπορούσαν ανάγκες πρέπει να έχουν. Η ανακύκλωση, α πούμε, είναι το ένα. Έτσι είναι. Η ανακύκλωση δεν είναι το ένα. Και το άλλο είναι η δικιά μου τον Νίκο του Μαμάη. Αυτά έχει κάνει τον Νίκο τον Μαμάη και του Κοντολούση τον υπόλοιπο που δεν είχε ενημερώτητα. Έδωσε το σε κάποιο Δήμο ο Δημολόγιο και δεν είχε ενημερώτητα. Αποκατάσταση μονοπατιών, α πούμε. Αφορά έργα για την αποκατάσταση των μονοπατιών για τα οποία δεν μας προσκομίστηκε απόφαση ανάθεση και συμφωνητικό. Κάτι να σας πω τώρα. Είναι από το Δήμο, επειδή τα πάντα δεν υπάρχει ανάθεση χωρίς συμφωνητικό. Έτσι λέει εδώ. Εντάξει. Για οπωσδήποτε είστε το λέω. Ναι, δεν υπάρχει συμφωνητικό. Ειδικά τα μονοπάτια είναι εντελώς ονομαρχίες. Και μετά είναι μέσω του προορθίου κάποιο κομμάτι. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν ξέρω κάτι άλλο, αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα. Προφανώς. Αν και ο Μπάτης είναι πλήρως τα πάντα εκείνος το λογιστήριο όλα αυτά και δεν νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα θέμα. Θα πήρε ένα έργο, να πω ένα παράδειγμα. Για να πούμε τι. Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας, ας πούμε, που γινόταν όλο τον χρόνο. Οι Δήμοι παίρνανε μια φορά το χρόνο απόφαση και πολλές φορές την παίρνανε και μετά, ανάλογα στο ότι είχαν τα λεφτά, ανάλογα στο ότι είχαν τα λεφτά. Αυτό το εργαλείο για να πηξεί, και αυτό δεν είναι εργαλείο. Είναι για να κάνεις εκείνη τη στιγμή που χρειάζεται το τόπο, αυτό που γίνεται. Αν περιμένεις να τα κάνεις όλα με τη σειρά, σαν να είναι ο εργολάβος τρίτος, εδώ λέμε να αναθέσουν τους πεστισίδες που είναι κάνουν το διαγωνισμό. Για ένα ποσό, α πούμε, συγγνώμη τώρα, που είναι 117.000 ευρώ, λέει ο εργοδότης πιστεύει ότι δεν τεκμηριώνεται η πιθανότητα τιμολόγηση και ύπαρξη από την εταιρεία δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αποφάσει συμβάσει ανάθεση. Για ποιο έργο Τώρα τι να σου πω. Θα κοίταξα τώρα τι θα κάνω. Αυτό είναι σίγουρο. Για μια δεν είναι σίγουρο. Ένα παράδειγμα για τον κόρτη που έχουν κάνει παρουσία για ρέματα κλπ. Έχουν εκτελεστεί οι ιδέες και εκ των υστέρων γίνονται εξοπλίσεις και αναθέσεις. Για τον λόγο του ότι κάποιος θα ρέξει. Τα ρέματα καθαρίζεις, δεν μπορεί να τα καθαρίσεις. Έτσι ακριβώς. Το δρόμο υπάρχει μια άλλη ένσταση. Πώς είναι δυνατόν μια εταιρεία να είναι, να λένε οι λογιστές, να λένε τόσα πράγματα για ότι και στο τέλος να λέει είναι βιώσιμη, που θέλουμε να είναι βιώσιμη. Και από την άλλη, έχουμε ξεκινήσει με σύν 170.000 εγώ και είμαστε στο μείον 200.000. Πώς γίνεται να είναι αυτή η εταιρεία βιώσιμη αφού έχει ήδη όλο αυτό τον καιρό ένα παθητικό 400-300.000 ευρώ. Να απαντήσω. Ξεκινήσαμε με 170 συν και είμαστε 300-350. Δεν είναι βιώσιμη αφού από το μέλλον. Το μέλλον, ποιο μέλλον. Αφού λέμε ότι κάνει να υπάρξει. Δηλαδή ποιο μέλλον. Θα τα λάβει άλλα έργα εις βάρος άλλων επαγγελματιών και θα ρεφάρει μέχρι τώρα την κατάσταση. Πρέπει να ξεχρεώσουμε συγγνώμη τις 300.000 ευρώ, να ξεχρεώσουμε 300.000 ευρώ ως Δήμος και μετά να προχωρήσουμε για να την κάνουμε τέλος τώρα. Δεν χρειάζεται. Εγώ είμαι πλέον λιγότερα χρόνια στην αναπτυξιακή από τους υπόλοιπους που ασχολούνται με την τοπική αποδείξη του νησιού. Ο Κυριάκος και ο Γλινός και ο Μπάμπουκας έχουν πιο πολλά χρόνια μέσα στην αναπτυξιακή παρά εγώ. Ποιον. Όταν την τελευταία οχταετία την ξεκινήσαμε, επειδή λες γιατί με ζημιές ισορρευμένες, την τελευταία οχταετία ξεκινήσαμε. Με ζημιές ισορρευμένες 164.000 κατέβασε. Λογιστικό θα μου πεις και τα λοιπά, έτσι πήγαν τα νούμερα και τα λοιπά. Η αναπτυξιακή κατάφερε μετά από 3 χρόνια να σταματήσει τη ζημιά, να την ισοφαρίσει και ήταν ναι, κερδοφόρα, ελαφρά, γιατί αν δεν ήταν κερδοφόρα τα τελευταία χρόνια, δεν θα μιλούσαμε τώρα, θα έπρεπε να είναι διαλυθεί. Δηλαδή, αν έμενε σε αυτό το επίπεδο που δεν δόθηκε.
η εικόνα της, επειδή λες για την εικόνα των χειρών, εδώ την εικόνα και τα δικά μας. Η εικόνα της είναι καλύτερη ουσιαστικά από αυτή που εμφανίζουν οι ορτολογιστές, γιατί ό,τι εκείνη δεν υπήρχε σύμβαση, δεν το βάλαμε. Όμως, ο καθαρισμός των χαταγιών της Ιδρούσας το 2009 ήταν 9 και 10. 9 και 10. Και τα ρέματα της Ιδρούσας δεν έχουν μπει καν στη διαδικασία. Είναι βαλμένα μόνο στη διαδικασία για πληρωμή και δέχτηκαν τα φώτα του Γαβριλίου, που οπότε είναι κυρία Ροχεμένη, το 2006-2005, δεν θυμάμαι. Και ακόμα δεν έχουν πληρωθεί για την γραφειοκρατία. Δηλαδή, για να εξηγεί κάτι, και αυτό είναι το ζητούμενο, να καλύπτει τις έκτακτες ανάγκες του νησιού και να βγαίνει μπροστά όλα αυτά που πρέπει να πάει. Επίσης, τον τελευταίο χρόνο, αυτό που διανύουμε, εγώ ξέρω παρακαλώ στην Αθήνα ότι κάθε μέρα υπάρχει περίπτωση το προσωπικό να μην έχει δουλέψει ή δεν υπάρχει πέρα να έχει κάτσει. Με την άδειά τους δεν έχουν πάρει. Αυτά είναι χρήματα που με κάποιο τρόπο πρέπει να ακούσουν. Έτσι λοιπόν το ισοζύγιο θα γίνει και θετικό. Και για να τελειώνουμε και τα λοιπά κάτι όπως είναι. Δηλώνω στο σώμα ότι τα χρήματα που βγήκαν για τους οπότους ελευθές ό,τι έχω βάλει το τσέπι μου δεν θα διεκδικώ και από τη στιγμή που ο Δήμος θα έχει πάρει την αντιζέγη ο Τάκης, ο Κυριάκος και ο Βάμπης, ας δούμε και την νομική φόρμουλα τη δυτική για να γίνει αυτό και να τελειώνει το ζήτημα. Είναι ένα μέρος των απολαγών μου ως έπαρχος αυτά τα 8 χρόνια και θεωρώ ότι από τη στιγμή που επαγγελματικά μπορώ να επιβιώσω την οικογένειά μου, πρέπει αυτό το μέρος από τις απολαγές των 8 χρόνων του έπαρχου να γυρίσει στον τόπο. Σας το λέω, είναι πολιτική δέσμευση, κανονικά. Απλά να αποφάσεις και να δούμε πώς θα γίνει, πάλι ξέρω πώς θα γίνει, για να μην υπάρχουν και φόροι κτλ. Δεν έχω κανένα θέμα και το πόθεν έσχες κτλ. Είναι μπορεί να καλυφθούν πλήρως, απλά να μην πληρώσει και τέτοια φόρους για αυτά. Αυτά. Κάτι άλλο, αν θέλετε, επί της ουσίας. Εγώ κυρίως από τον Δόμο, ως λογιστής της Αναπτυξιακής το 2004, σε που μιλάμε. Αναφέρθηκε στους ορθωτούς λογιστές μια πίεση που μπορεί να προσωπικά με την ιδίαση και στην οποία, απόφαση αντέδρασα, γιατί ειλικρινά μιλάω, την βρήκα τουλάχιστον παράδοξη. Αναφέρθηκε η εντολή στους ορθωτούς λογιστές να κάνουν διαχειριστικό έλεγχο της επιχείρησης και να κάνουν μελέτη βιωσιμότητας. Βεβαίως, εδώ πρέπει να σας τονίσω ότι σαν λογιστή, σαν μαχόμενος λογιστής, η επαγγελματική τάξη, η δικιά μου, κατά τον κοινό λεγόμενο τους ορκωτούς, δεν τους πολυβάει. Και δεν είναι ότι, δεν τους πάνε γιατί είναι μέσα στα χρόνια μας και μας συνέβαινε αυτά που κάνουμε. Είναι διότι το ίδιο το επάγγελμά τους στηρίζεται σε οριστικά, τυπικά και νομολογιακά και διάφορα τυπικολατρικά που κατά την άποψη τη δουλειά μα καλά η ουσία. Το δεύτερο παράδοξο που είδα σε αυτό το έλεγχο είναι ότι σε μια περίπτωση που όλη τη εταιρεία από ένα πολιτή σε έναν αγοραστή, τον έλεγχο δεν τον ζητάει ο αγοραστή. Κανονικά ο αγοραστή πρέπει να τη θέλει να αγοράσει την κάθε εταιρεία, πρέπει να την ελέγξω και να αναδούμε πώς είναι, μήπως κρύβει, τίποτα, μήπως έχει κάποια μαύρη τρύπα. Εδώ πέρα ο έλεγχος είναι ανατρέπει από την εταιρεία, από την περιφέρεια. Παράδοξο. Σαφώς, πρωτοφανώς για μένα. Δηλαδή τι θα λέω, ξέρεις τι είναι σκάκι εταιρεία, δες που μιλάω, είναι όταν προεκλογική. Η εταιρεία ο κύριος θα πει, τώρα θέλω πιο κοντά. Λοιπόν, όλη η παραδοχή λοιπόν αυτού, καταρχάς θέλω να πω εδώ πέρα ένα λεπτό σημείο της αναστολογίσης. Όπως και οι δικηγόροι δεν αμφισβητούν, δεν ήθιστε, δεν κάνουν να αμφισβητούν τις αποφάσεις των δικαστηρίων, λέμε έχουν δικαιοσύνη, δεν είναι δικαιοσύνη, έτσι και δεν είναι πρέπει
βεβαίως τη δέχονται. Λοιπόν, πώς έγινε τώρα αυτή η παραδοχή, και πώς, όπως είπε ο κύριος Ζουζούδης, αυτό το ΣΥΝ 180 γίνονται πλην 200. Στο τέλος κάθε κρίσης, όπως προβλέπει ο νόμος, γίνεται κάποια αποτίμηση της περιουσίας της κάθε επιχείρησης. Μέσα στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης είναι και αυτά τα προϊόντα που έχει βγάλει και τα έχει προς πόλης. Κάθε λοιπόν απογραφή. Τα προϊόντα της αναπτυξιακής κυρίως είναι τα έργα που έχει παράγει. Έχει παράγει κάποια έργα και περιμένει να έρθει η εποχή να τα πουλήσει. Όπως λοιπόν προβλέπεται σε περιπτώσεις δημοσίων έργων, μέχρι να πάρουμε τα έργα πιστοποίηση και να δούμε τα τιμολόγια και να δημιουργούν και να γίνει η παραλαβή της, κάθε εργολογική εταιρεία που φτιάχνει δημόσια έργα, αυτά τα έργα τα βράσει στο σημείο κύριο που λέει δημόσια έργα που λέει παραγωγή σε εξέλιξη. Λοιπόν, αυτά είναι ένα σύνολο έργων τα οποία αναφέρονται ένα-ένα εδώ και για πολλά από τα οποία αυτό ανοίγω τώρα τυχαία εδώ πέρα στη μετρόστρωση αγροτικών δρόμων της Άννου. Έχουμε βάλει περίπου το ποσό 15.000. Αυτά είναι υλικά, αυτά είναι κάψιμα πετρέλαια με χαμηλάτων και είναι κυρίως τα προεργάματα του προσωπικού της επιχείρησης. Τη μετρόστρωση όταν λέμε αγροτικών δρόμων δημοτικού διαμερίσματος Άννου, Νότια Άνδρου, Δημοτικού Διαμερισμού Σπορτίου, Δημοτικού Διαμερισμού Σταυρίου. Είναι ένα σύνολο έργο στην πραγματικότητα που περιμένουν τη σειρά τους να μπουν σε ένα φάκελο και να τιμολογηθούν. Αυτά. Το παράδοξο όμως είναι εδώ τώρα. Εγώ ας πούμε, επειδή στο αρχείο είναι μια πολύ πλοκή δουλειά, αναφέρω και εδώ να βεβαιώσω ότι γίνεται από ένα άτομο που γνωρίζει το δημοσιονομικό δίκαιο πιθανότητα καλύτερα από κάθε άλλον στην Άννα. Και με κάθε ευθύνη αυτού που λέω, πρόκειται αυτά όλα να τα προσέχει η κυρία Κάμπερο, η Φιλιό. Δεν ξέρω λοιπόν, όπως αντιγράφει ο κύριος Μπαρνιταπές, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει σύμβαση. Αλλά ας υποθέσω ότι δεν υπάρχει σύμβαση. Εγώ δεν μπορώ να δημιουργεί και η περίπτωση να μην υπάρχει σύμβαση. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί πάντοτε στην οχτάχρονη διαχείριση του ο κ. Μαρταπές, εγώ και αυτό να το δημοσιοποιηθεί, ότι ήταν βιαστικός. Ήθελε να κάνει ένα έργο γρήγορα. Πάρα πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Αν είναι παράδοξο, δεν το γνωρίζω. Θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να το συζητήσουμε. Συνήθως τα έργα γίνονταν πριν αυτά μπουν στα χαρτιά. Εάν δει ο κ. Υπούλουθρο, που λέω ότι έχουμε επανειλημμένες και από παλιά συζητήσει ένα θέμα, έχουν περισσέψει κάποια εργάλια. Να σας θυμίσω ένα, είναι σύντας κομμανιτάρι. Λοιπόν, είχαμε πει ότι αυτά τα μαγικά μητωρία, σε πάμε ακριβώς τι λέγατε. Πες μερικά πράγματα δεν προλάβανε να γίνουν. Όμως, ούτε και οι εργοτικοί λογιστές υπάρχουν, αν αυτά όλα προκύπτουν από δεδομένα, καταρχάς τα έργα υπάρχουν και είναι έτοιμα. Ποιος είναι ο αγοραστής των έργων? Μέχρι τώρα ήταν και η Ρώση Νομαρχία και η Δήμη. Μα είναι ακριβώς οι ίδιοι. Δεν είμαστε στην αγορά να φτιάξει μια παραγωγή και επειδή δεν έχουμε κάνει σύμβαση για την πώλησή της και λέει ο εργοτός ότι δεν τεκμηριώνεται η βεβαιότητα ότι αυτά θα πουληθούν, δημόσια έργα γίνανε και μετά πάρει μια μέρα ο Δήμος είτε το λιμενικό ταμείο είτε η περιφέρεια. Συνεπώς για μένα δεν τίθεται θέμα θέμα επισφάλειας. Δεν είναι μια σπιτισμένη εταιρεία. Εδώ ο ιδιοκτήτης, δηλαδή πρώτο Θεός ο Δήμος, για να σταματήσει τα λεπορία αυτής της ταλαιπωρής εταιρείας, ο ιδιοκτήτης της ο Δήμος είναι και πελάτης της. Δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε επιχείρηση ιδιωτική που κάνει εμπόριο, που κάνει παραγωγή. Έτσι λοιπόν από αυτή τη δουλειά, από τα 299.230 που γράφεται στο λογισμό στο κονδύλιο έργα υποεκτέμεση αναλυμένο 1-1-1-1, λέει ο Ορκόνος και δεν πήγε κάτι συμβάσεις που έπρεπε, άρα τα 180 από αυτά είναι αυτοί που το άρχισε να πράγμα. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Τώρα, και θέλω να δεν το δώσω με τον κύριο Νάρτα γιατί το χαρακτήρισε. Και ήταν το τοπόθο και το διάβασε, παρά το τεχνικά πράγματα. Μα έχουμε
μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια εταιρεία, η οποία κάνει την εταιρεία η οποία δουλεύει. Ξέρετε κάτι. Είναι ασύνηθες, ας είναι του δημοσίου, ας είναι ό,τι είναι. Είναι ασύνηθες κάπου να γίνει ένα τιμολόγιο. Δηλαδή, να έρθει κάπως αργότερα. Αυτά στην πρακτική μας συμβαίνουν. Υπάρχουν λόγοι. Δεν αμφισβητεί η έκθεση. Εγώ δεν παρατήρησα ότι η έκθεση αμφισβητεί τίποτα περισσότερο. Ότι εμφανίζει μια τάξη εικόνα για την εταιρεία. Αρκεί να σας πω ένα πράγμα και το δηλώνω με υπερηφάνεια. Ότι όταν εξετάσανε εμένα, κάνανε 10 λεπτά. Λέω το φυλικά είναι εδώ, τι είχατε και εσύ την πρόθεση εδώ στην φωνή. Το είχα για αυτό, είχα παρακαλώ. Μα μπορεί να κάνετε λίγο τον άλλο, να είναι και λίγο πιο έτσι ουσιαστική. Διότι όλη αυτή η μαγεία η μακριά εισήγηση είναι πολύ σωστή από την ΠΕΣ, αλλά δεν μας λένε πολλά πράγματα. Μήπως κάνουμε κάποιο διάλογο να αφιερώσουμε 10 λεπτάκια κάποιες απορίες που έχουμε για να τις λύνουμε επί τόπου. Να κάνω και το επίλογο για να μήπως είναι καλύτερο αυτό. Και στα ακούω όλα και χάνεται όλο. Έχεις δίκιο μακρυγόρησα, αλλά να κάνω και το επίλογο. Όπως έχω πληροφορηθεί, για την ανάπτυξη αλληλή, όπως έχω πληροφορηθεί, όχι βεβαίως στον υποθεσμό που έχω ακουστεί την εταιρεία ότι έχει βοηθήσει να βγάλει το ψωμάκι με 8 χρόνια. Αλλά όπως το έχω δει γενικότερα, η αναπτυξιακή από τότε που ιδρύθηκε έβαλε πολλές βάσεις. Πιστεύω ότι ό,τι μπόρεσε έκανε. Πάντοτε εμένα το παρέχον μου ήταν ότι θα ήθελα να κάνει και άλλα πράγματα. Δηλαδή να έχει ένα γραφείο τεχνικής τεχνογραφικής καθοδήγησης των επιχειρήσεων που να αναλαμβάνει παραδείγματος χάρη επενδυτικά προγράμματα. Θα ήταν πιστεύω μια δραστηριότητα με ένα λίγο κόστος, ένα άτομο θα ήθελε που θα αναλάμβανε να εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις που πέφτουν σε επενδυτικά επιδοτούμενα προγράμματα τη στιγμή που τώρα έρχονται επιχειρήσεις από άλλα μέρη και ενημένονται την εδώ αγορά και δίνουν πακέτα έτοιμα στις επιχειρήσεις, ειδικά όλα τα προηγούμενα χρόνια των παλιών αγελάδων και τα δάνεια τους θα δίνουν έτοιμα από τράπεζες της Αθήνας. Δηλαδή το παράπονο που πάντοτε ήταν ότι, και το ξέρει ο κύριος Μαρταβές, ότι ήθελα η Αθήνα να κάνει κι άλλα. Δεν έχει κάνει όμως λίγα. Και κάποιοι μου είπαν είναι μόνο τους επιχειρονισμούς που ήταν γρήγοροι να πάρουμε, μόνο αυτό να απομονώσουμε, φτάνει για να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε. Η αναπτυξιακή έφερε τις βάσεις για τον πεζοπορικό τουρισμό, που είναι ένα βασικό στοιχείο του τουριστικού μας προϊόντος. Η αναπτυξιακή έφερε τις βάσεις για τη διατήρηση μηνύων όπως τα ελαιοδενδία και το τεχνικό της τμήμα να κάνω και μία εδώ στους κυρίους, και δεν ξέρω και προσωπικά καλά, στους κυρίους Ζάνε και Τανάκη, ότι μαζί με τους βοηθούς τους, ότι είναι ένα team, μια ομάδα που ξέρει και φτιάχνει καλά δημόσια έργα με πάρα πολύ χαμηλό κόστος, έχει κάνει τις διαγραμμίσεις των περισσότερων κυκλάδων, η εταιρεία είναι βιώσιμη, πολλά λεφτά περιθώριο, πολλά λεφτά θα μπορούν να βγουν από την αναπτυξιακή, 505.000 διαγράμμιση, 40.000 ήταν η τιμολόγηση. Σε όλες τα περισσότερα νησιά είναι απαραίτητη, γι' αυτό εφευρεθήκαν οι αναπτυξιακές εταιρείες με τη μορφή ανώτιμης εταιρείας, είναι απαραίτητη, είναι φανταστικό εργαλείο και μπορεί να κάνει θαύματα. Τελευταία παράδειγμα. Τι χρειάζεται ένα διοικητικό συμβούλιο που θα κάνουν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τη δουλειά του. Που μια φορά το μήνα, μια φορά το δίμηνο. Έστω, μια φορά το δίμηνο θα κάθονται και θα μιλάνε για συγκεκριμένων θεμάτων. Και ο διευθύνων σύμβουλο θα έχει μια φορά το μήνα στην εργασία με του τεχνικού και με το λογιστήριο. Και μετά γίνονται θαύματα. Ευχαριστώ που μου η αγορά μιας συγγενείας από το Δήμο, αν σωστά το θυμάμαι, και από το παλιό δημοτικό κώδικα και σήμερα το Βελιγράδι, απαιτεί δύο προϋποθέσεις. Η μία είναι ψήφισε το απόλυτο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν απαιτεί απλή πλειοψηφία, αλλά την απόλυτη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει η εταιρεία να είναι βιώσιμη. Η έκθεση αυτή των πρωτών των πιστών αποτελεί λοιπόν αναπόσπαστο κομμάτι τη απόφαση του Δήμου για την αγορά των τροφών. Οι ορκωτοί λένε στην έκθεσή του ότι η εταιρεία θα είναι βιώσιμη εάν υπάρξει αύξηση του μετρητού.
ελληνικού κεφαλαίου τουλάχιστον κατά 180.000. Αν δεν γίνει αυτή η αύξηση κατά 180.000 τουλάχιστον, τότε η εταιρεία δεν είναι βιώσιμη. Σήμερα παρουσιάστηκαν κάποια περίπτωση δεδομένα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπό συνάδελφο στον Πάπσο, κάποια τιμολόγια δεν αντίστοιχαν στην ώρα του, κάποιε συμβάσει του Πάπσου δεν παρουσιάστηκαν. Ο κ. Έπαρνο συγκρούει κάποια χρήματα τα οποία φαίνονται στην έκθεση, δεν τα δείχνει εκεί. Αυτό σημαίνει, κατά την άποψή μου, ότι θα πρέπει να συνταχθεί εκ νέου μια καινούργια έκθεση του ακροτόμιου πιστών. Διότι εδώ εμφανίζεται μια καινούργια κατάσταση, που προφανώ αλλάζει και εντελώ τα δεδομένα γύρω από την χρησιμότητα τη εταιρεία. Δηλαδή, δεν μπορεί κατά την άποψή μου το Δημοτικό Συμβούλιο να καλείται να αποφασίσει με βάση μια έκθεση ακροτών το αν θα αγοράσει όλη μια εταιρεία προφορικά να τίθεται άλλα δεδομένα και το Δημοτικό Συμβούλιο να πηγαίνει να αγοράσει την εταιρεία με βάση την έκθεση των οκτωτών που εδώ έτσι όπως παρουσιάζεται δεν ισχύει. Επίσης, το αν θα προχωρήσει τελικά ή όχι ο Δήμος σε άξιο τελικού κεφαλαίου, εκτιμώ ότι θα είναι υποχρεωμένος να το κάνει ακολουθώντας την έκθεση των οκτωτών, διότι η αναπτυξιακή είναι μια κοινή ανώνυμη εταιρεία. Υπάρχει κάποιες διαδικασίες του 1990, θα εγκριθεί από το τμήμα εμπορίου της περιφέρειας, που δεν θα εγκρίνει την αγορά των μετοχών αν δεν υπάρξει και αύξηση του τελικού κεφαλαίου. Δηλαδή εμφανίζεται σήμερα μια εταιρεία που έχει αρνητική καθαρή θέση. Και όσο ξέρουν ελάχιστα, δεν υπάρχει δηλαδή μια εταιρεία που να έχει ροκανίσει όλο το κεφάλαιο, να έχει αρνητική καθαρή θέση και να μην προχωρήσει αύξηση του τελικού κεφαλαίου. Τέλος, τέλος, συγγνώμη. Θα βάλω ακόμα και μια τελευταία παράμετρο. Στο θέμα εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι όπως έχει πει, μιλάμε για αγορά μετοχών. Αγορά μετοχών, αν θα ψηφίσει το Συμβούλιο για αγορά μετοχών, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει και εγγραφή στον προϋπολογισμό ποσού για την αγορά των μετοχών ή τουλάχιστον να γινόταν αναμόρφωση σήμερα για την αγορά των μετοχών. Μετά από όλα αυτά λοιπόν, αν το φαγητή μου έπαξε, υπάρχει μια απόφαση. Αν το φαγητή μου. Γιατί αν υπάρχει έστω και 1 ευρώ, θα πρέπει να πρέπει να πρέπει να όσο καταλάβει την περιφέρεια, να μπει μέσα στο φόρο, λένε, δεν είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν μετά από όλα αυτά ότι κατά την άποψή μου θα έπρεπε το θέμα να το συγκρίσει σήμερα. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση με αυτά τα δεδομένα. Να συνταχθεί εκ νέου η έκδοση των εργοτών που θα αποδεικνύει ότι έχει βιώσει μια εταιρεία χωρί την άποψη του τοπικού κεφαλαίου και να επανέλθει σε αυτό. Δηλαδή αυτή η λογική ότι κάνουμε την έκδοση αλλά τη χρησιμοποιούμε, αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε, αλλά στηριζόμαστε σε αυτήν, αλλά πρέπει να την εφαρμόσουμε, νομίζω ότι δεν οδηγεί κάπου. Και είναι κάτι που θα το πει προς το όλο το θεωρώ λοιπόν από όσου θέματο και ξανά μια καινούργια έκθεση που θα αποδεικνύει την βιωσιμότητα τη εταιρεία. Να πω κάτι. Θα είμαι. Ναι. Ναι. Θεωρώ ότι το θέμα δεν πρέπει να λέγεται αγορά μετοχών. Να λέγεται από απόκτηση υπολείπου ποσοστού μετοχών της αναπτυξιακής και απόκτηση σχεδόν. Αν δεν θέλετε. Μα το δείχνω σαν ξέρω για 15.000 ευρώ. Έχετε δει το σχέδιο. Έχετε δει το σχέδιο για 15.000 ευρώ την επόμενη φορά. Εγώ έτσι όπως έχω καταλάβει, να μην το δείχνω το τελευταίο που μου στείλα να την περιφέρει ότι παρακαλώ ότι ευκολύνεται την κάθε ότι μπορεί να το την μεταβέση των μετοχών στο Δήμο. Δεύτερον, αυτό που θέλω να πω είναι ότι συμφωνώ με τον Γιάννη. Εγώ να λέω ότι είναι γυλιάξη του Ιού, αλλά όσο και είναι, μπορεί να είναι 180, να είναι 80. Καταρχά χρειάζεται, γιατί η εταιρεία αυτή τη στιγμή έχει πτυχίο 300.000, Α2. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορούσε να το κάνω εγώ χωρί να το μπορεί στην εταιρεία. Και δεν γίνεται γιατί δεν έχει ούτε πολύ καλό. Να παίρνει μια να ψήσει εδώ και να πάει. Τι είναι για το παραπείο. Το είναι
γιατί να γίνει η φάρσα, γιατί διωκτώστε. Γιατί, καταρχάς υπαγορεύεται να κάνεις άξιο του μη κεφαλαίου πάνω από το 50% που είναι καταβλημένο. Άρα, μιλάμε για ένα κεφάλαιο που έχει καταβληθεί αυτή τη στιγμή. Ήταν 150, δεν είναι 170 ευρώ στο δόση, είναι 150 μείον του 200 ευρώ του Δημητρού σας, που δεν έχω δει, 23-26.000. Αυτά όλα δεν είναι τώρα πολύ. Δηλαδή, κάπου 26.000 που ήταν το υπόλοιπο του Δημητρού σας που δεν είχε δώσει πριν όχι από την κοιλιά του, που είχε ξεκινήσει από παλιά, το οποίο μπορεί να το δει και είναι οφειλή του Δήμου τώρα, κανονική. Μπορείτε να πάτε με σε αύξηση μέχρι 50% του 150. Άρα με 75 μπορεί να κάνει. Όχι, ενώ αν πάρουμε απόφαση, θα πάρουμε απόφαση γενικής αύξησης, αλλά θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους λογιστές και τους νόμους, όποτε γίνεται και όσο γίνεται. Να κάνω μια ερώτηση έτσι, να κάνουμε και λίγο διάλογο. Εντάξει, αφού μου λοιπόν έτοιμα επανάκριση στο Υπουργείο Περχοζέ, επανάκριση του πτυχίου της εταιρείας. Μέχρι σήμερα δεν έχει εξεταστεί. Δεν έχει εξεταστεί. Το Υπουργείο. Εντός των ημερών, αυτό μπορεί να δει να. Εντός των ημερών θα έρθει το καινούργιο πτυχίο. Ζητήσαμε προχτές γιατί δεν έχει αλλάξει το νοσό του. Πήγαν να πούνε το πρόσωπο του Δήμου και διακρεμή διαδικασία. Δεν είναι. Πάλι δεν έχει θέμα. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Αν η αναπτυξιακή, ένα από τους παλιούς αυτής του κράτους, κρατούσε ημερολόγια τις δουλειές που έχει κάνει και τις εμπολεμώσει στους Δήμους, έτσι, θα κοστούσαμε τώρα ένα εκατομμύριο κάθε δίνει. Έτσι. Και αν το αποσυμβεί κανένας εδώ, να πει ο Κυριάκος, ή οποιοςδήποτε άλλος από το Δήμο Άνδρου, αν δεν είναι έτσι. Αυτά είναι γραμμένα όλα. Έτσι εδώ, α είσαι εδώ. Λοιπόν, και τι εννοώ, και γιατί μπαίνει ζήτημα ότι υπήρχε έργο μη συμβασιοποιημένο και τυπολογημένο. Γιατί παίρνω με τον Μανταβέ τηλέφωνο, λέμε Γιάννη, στείλε το κανάκι τρεις μέρες να μας καθάρει το ρεύμα. Τον έστειλε. Έτσι. Θα το ξεχνούσαμε όμως εμείς αυτό το έργο. Στείλε στην Κορκωτή με τα χιόνια. Έλεγε ο Μανταβέ εσείς. Κάτι πρέπει να κάνει δηλαδή. Το ξεχνούσα. Δηλαδή όλα αυτά άμα τα τιμολογήσουμε, όχι είναι βιώσιμη, έχει τεράστιο κέρδος. Αυτό είναι όσον αφορά την ιστορία. Από εδώ και πέρα. Γιατί μπορεί να φανεί τυπικά, έτσι, ότι δεν λειτουργούσε με τυπικό τρόπο. Να πει τη λόγια. Ότι καθαρά θέση δεν είναι αρνητική. Και αν, ακριβώς, όχι αν, γιατί έχει, ο τάδε. Δεν μας κόψανε τιμολόγιο μέσα στη χρήση, δεν είναι για να πούμε το κεφάλι κάποιας εταιρείας και με πρόσωπο που εδώ πέρα δεν λέω, δεν πρέπει να πούμε εδώ τα ονόματα, γιατί αν πούμε τα ονόματα και το ακούσει κάποιος άλλος έχουν και πρόβλημα οι άνθρωποι, αλλά έτσι έχουν γίνει η Ελλάδα. Πιστεύω ότι αν το συνεχίσουμε, επειδή μας κόψανε τιμολόγια, καταρχήν δεν αλλάζει τίποτα, το έχουν λογαριάσει ορθώς οι λογιστές. Ότι αυτά όλα τα τιμολόγια μας δεν μας κόψανε και εμείς τους τα είπαμε τα στοιχεία, δεν αλλάζει τα πράγματα. Η εταιρεία με όμορφο μάτας δεν κάνει θαύματα. Λοιπόν, Παπί, ακούστε τώρα. Θα σας πω δύο πραγματάκια. Τα φώτα στο Γάβριο. Παραγγείλαμε τα φώτα στο Γάβριο από ελληνικό ταμείο. Λόγω κάποιων διαδικασιών που δεν τις ακολουθήσαμε σωστά, το λιμενικό ταμείο άργησε να κάνει τη διαδικασία. Έφερε ο άνθρωπος τα φώτα, τα τοποθέτησε και μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη με τιμή ούτε χοντρική και μάλιστα ο άνθρωπος αυτός είναι και αγριώτης και μετά από δύο χρόνια που τον είχαμε πληρώσει είπαμε στο ΓΕΚ, είναι έτσι και ΓΕΚ. Τα πλήρωσα την ΤΖΕΚ τώρα. Έτσι πράγμα. Δεν τα πλήρωσα τώρα. Όχι, λέω γιατί. Λέω ότι πληρωθήκανε με αυτόν τον τρόπο. Αυτά τα χρήματα τα οποία θα έχει πληρώσει που είναι. Και μάλιστα εγώ το βάζω στην Ελλάδα με φέτο. Ξανά, ότι κοστάζε τα φώτα του Γαβρίου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακούστε εσύ ότι είναι αυτό που έρχεται, γιατί να ξέρουμε τι έρχεται. Λοιπόν, η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει στους προϋπολογισμούς που είχε παλιά. Γιατί μην κρυβόμαστε σαν τα κερδίσματα αυτό,
η μεγάλη χρηματοδοχή ήταν από την Δημαρχία. Έτσι. Τα πολλά λεφτά ήταν από την Δημαρχία και για τις εταιρείες των δρόμων και τα. Όταν όμως ζήτησα από τον κύριο Μαχαιρίδη, λέω τι θα γίνει με τον Πετροφό, τι θα γίνει με την Αγαρία. Μου λέει ότι το σβέρκο σου, έτσι ακριβώς, ότι το σβέρκο σου από το 12 παίρνει όλο το αρχικό δίκτυο. Τι μου σα ρωτώ. Πες το με ένα πρακτικό τρόπο με τον οποίο μπορούμε έστω να καθαρίσουμε 100 μέτρα ενός καταγιού στο επαρχιακό δίκτυο. Πες το με ένα τρόπο σήμερα. Το μοναδικός τρόπος που υπάρχει είναι ο εξής. Να βάλουμε στον προϋπολογισμό μας ένα ποσό στο οποίο θα καλύπτει τους μισθούς αυτών των ανθρώπων γιατί αυτοί είναι απλήρωτοι από Μάρτη. Έτσι. Τα λειτουργικά έξοδα και ένα μικρό κομμάτι με το οποίο θα μπορεί να εκτελεστεί το έργο. Μιλάμε ότι πάμε σε κατάσταση συντήρησης. Και να έχουμε και κάποια στην πάντα για την δικαγιά ώρα, για μια πλημμύρα, για και ό,τι παλιότερα. Το μοντέλο που θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε είναι το εξής. Δυστυχώς σε αυτή τη φάση όχι απλώς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, δεν μπορούμε να το σκεφτούμε. Επειδή υπάρχει εξοπλισμός στην αναπτυξιακή για ασφαλτικά και εμπειρία των ανθρώπων, να φτιάχναμε μια μονάδα ασφάλτου κλειστού τύπου, δηλαδή άσφαλτος ταπείνας, που θα μπορούσαμε να κάνουμε με δικιά μας παραγωγή οποιαδήποτε εποχή συντήρηση στο παρτιακό δίκτυο. Είναι μια. Με πολύ μικρό κόστο. Στο 1/3 του συνολικού. Αυτό σαν μοντέλο το είχαμε προβεβιάσει και μπορούσε να προχωρήσει, όμως δυστυχώς μέσα από αυτή τη συγκυρία δεν μπορούσε να πληρώσει τους μισθούς τους, απλώς δεν είναι ασφαλή. Λέω λοιπόν ότι όσον αφορά τη βιωσιμότητα, φαίνεται ότι έχει έλλειμμα ακριβώς για τα επιχειρήματα που είπαμε πριν. Ότι υπάρχουν δουλειές που έχουν γίνει και δεν έχουν δημιουργηθεί και λεφτά που χωστάνε στην εταιρεία. Άρα, η εταιρεία είναι βιώσιμη ανάλογα το τι έργο πάει να κάνει και τι λεφτά. Και το λαθούμε τώρα. Αν μας βάζει να κάνει μια οδοποιία η εταιρεία που κάνει ένα τοπίο και δώσει 100.000, δεν θα βιώσει. Μιλάμε, όπως είπε σωστά ο λογιστής, είμαστε εμείς τα αφεντικά και εμείς οι πελάτες. Αυτό δεν είναι. Άρα, τεκμηρίωσα την ανάγκη, καταλαβαίνετε, για την ύπαρξη εταιρείας στο μέλλον, στο επίπεδο της εργασίας πιστεύω εκεί, δηλαδή την έκτακτη ανάγκη του καθαρισμού των καταγγέλων συντήρηση του οδικού δικτύου του παλιότερα. Με τα μηχανήματα αυτά που έχουμε και το προσωπικό που θέλω να το ευχαριστήσω πραγματικά για όλα αυτά τα χρόνια της συνεχούς δουλειάς και πρέπει να πάει να δει κάποιος και πόσο νοικοκυρεμένα είναι τα μηχανήματα αυτά. Τα μόνα στην Ελλάδα, μετά από 14 χρόνια που... Η μοναδική μπουλντόζα που δουλεύει στην Ελλάδα, χάνουμε, είναι αυτή. Η μοναδική. Δεν υπάρχει δεύτερη. Το γκρέιντερ που είχαμε τάξει την Κυριακή, το πήγαμε και το μαζέψαμε, το μαζέψαμε και το κάναμε γκρέιντερ. Και τις λοιπόν, για να ξέρουν να αποδίδουν τα δικέ σα όπω το κέσσερα. Όσον αφορά τα λογιστικά, όσον αφορά τα οικονομικά και τα δυτικά, αυτή είναι η πολιτική ουσία. Είναι ότι εμεί πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία, να πάρουμε το 100% των ελεγχών, άρα τελικά να ξεκαθαρίσουμε τη διαδικασία και από εκεί και πέρα, ό,τι χρειάζεται σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο και τις απαιτήσεις για γενικές συνεδέψεις, αύξηση του ελεγχού και παλεύει τα υπόλοιπα, νομίζω ότι πρέπει να τα κάνουμε. Άρα προτείνουμε να δώσουμε τη διαδικασία. Σωστά, δεν είναι αγορά του εγώ, είναι μεταβίβαση του εγώ. Να αποδεχτούμε απόφαση, να αποδεχτούμε στις ποινικές αυτές. Την απόκτηση των μετοχών της αναπτυξιακής.
Έτσι λέει εδώ ο Λεξή. Εντάξει. Ναι, 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 τόσο. Όσο πρέπει να γίνει, πρέπει να κάνουμε μία εξάσκηση. Δημαρχέ. Τραγωμένη. Λέει εδώ, σύμφωνα με την λογιστική επιστήμη που ήταν πρακτική, για να μεταβληθεί όμως και να γίνει μεγαλύτερος από τη μονάδα, θα πρέπει να γίνει άξιο του κεφαλαίου. Στο ύψος... Μισό λεπτό. Στο ύψος των 172 χιλιάδων καταργιζόμενων μας, λέει ο αυτοδιστής, το ύψος της άξιου του δημιουργικού κεφαλαίου θα πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερο προκειμένου η εταιρεία να είναι σε θέση να συνεχίσει την λειτουργία της. Καταλαβαίνεις γιατί είμαι. Ναι, ενώ όμως και λέει για τις οικονομικές συγκυρίες που έχουμε και αυτά. Είμαστε εμείς διατεθειμένοι, μπορούμε να το. Να σου πω το εξής τι λέει αυτό. Εάν διαγνωθούν τα χρήματα που χρωστάνε ήδη όσοι χρωστάνε. Γιατί αν αυτά τη δόντουσαν από την κατάλαβα, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αυτό λέει το εξής. Για να δώσουμε ο Μιδέν, θέλουμε 170.000. Αλλά πώς θα δουλέψεις εσύ. Α, δεν είναι αυτό. Δεν όχι, όχι, όχι. Καταρχάς, όχι, ο Λάβδας έφυγε, έκανε μια πρόταση που σημαίνει να τον σφυγίζει όχι. Έκανε μια δικιά του, έκανε μια πρόταση. Λοιπόν, εμάς η πρότασή μας, δηλαδή τουλάχιστον η δική μου, είναι το εξής, ότι αποδεχόμαστε την απόκτηση των μετοχών δωρεάν, χωρίς αντίτιμο, από την περιφέρεια. Σε αυτό εγώ ψηφίζω θετικά. Για τα υπόλοιπα έχω επιφυλάξει και ψηφίζω θετικά όσον αφορά τις κεφαλαίου και τα υπόλοιπα. Δύο λεπτά, ένα θέμα είναι διαφορετικά, είναι διαφορετικά και στην πρόσκληση. Στο θέμα λοιπόν δύο, απόκτηση των εποχών της περιφέρειας. Αν έχω αντίτιμο όμως. Συμφωνώ. Η λέξη απόκτηση εμπεριέχει. Άμα δεν έχουμε το υπολογιστό να βάλουμε πλατήστικο ποσό, πώς θα τα βάλουμε. Μπορούμε χωρίς το υπολογιστό να τα βάλουμε. Δεν είναι άκρη αυτό. Παρακτικό νύπρο. Όχι, ομόφωνα ο Λάδος διαφωνεί. Καθορισμός νέων διοικητικού συμβουλίων της Ελληνικής Αμοσπονδιακής. Ιστορία, βέβαια, να τα πούμε.
θέλει δύο συμβούλους. Δύο συμβούλους πλειοψηφίας, ένα πλειοψηφίας. Θεωρώ ότι είναι δύο. Ποιος το πήρε αυτό. Εμείς κανένα μας το δίνει ο κ. Μανταβές. Όχι, τώρα, σπίστε το. Γιάννη, να προτείνεις έναν ψηφιακό για το διοικητικό συμβούλιο. Γιάννη, λέει ότι δεν θέλει να μα κάνει ένα μισό λόγο. Ποιος? Αντάξει, τι άλλο, σχολομολόγο, τι άλλο να βάζει. Και ένα αναπληρωματικό, ο Παπαριστού. Εγώ θα σηκώσω και δεν παίρνω να Εντάξει, σωστά το λες. Σωστά το λες. Θα γίνει γενική συνέλευση, θα πρέπει να
συνέλευσης ορισμού νέου του ΣΟΥ και ένα παρακρατικό του ΣΟΥ συγκρότησης. Δεν χρειάζεται, σα λέω. Κανονικά, τα μέλη τα, από το Γενάρη πώς να παίρνεις κάτι εδώ. Σήμερα λοιπόν, συγγνώμη, Λευτέρη, ο Δήμος θα αποφασίσει ποιους ποιους δημοτικούς συμβούλους με εκπρόσωπός του στη Γενική Συνέλευση θα προτείνει και πρέπει να συμμετέχουν σε δημοτικό συμβούλιο. Δικαιούται. Δεν ορίζει καινούργιο δημοτικό συμβούλιο. Όχι, ορίζει. Όχι, ορίζει τους τρεις που θα προτείνει του εκκαταστατικού ή έχει δικαίωμα να έχει στο δέντασή του. Ωραία, δεν είναι τρεις από την τελευταία. Πάμε. Δεν είναι αυτό που κάνει τη ζημιά. Είναι δικέ του αυτοί 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 που κάνει τη ζημιά. Είναι
φέρνουμε με το συνεργείο από μας ένα παραδοσιακό οδηγό από τη συγκεκριμένη εθνική. Αυτή η εθνική αντιλογήθηκε με πρωτοβουλία. Τα ξέρω, εγώ τα ξέρω. Εντάξει. Ωραία, για να ξέρω και εγώ τι. Αυτό το οποίο λοιπόν λέμε είναι ότι εμεί προτείνουμε και από μας συνεργείο να αποκατασταθούν λοιπόν οι ισορροπίε παρακάτω θέσει σε παράλληλη αναφορά τη ταινία στην προηγούμενη κατάσταση 1,5 λεπτό του 2000 ευρώ. Και επειδή ακόμα εκπαιδεύουμε την εργαστή, πέρα από τα αστυνομικά μήματα, από συγγνώμη για αυτέ. Κάτσε αυτό. Για να σου πω κάτι, το κάνω σωστά. Ξέρετε από αυτό είναι αντιδικό. Η αποκατάσταση να γίνει από ποιον, διότι τη σημαίνει δεν ήταν ο Δήμο. Πήγε ο Δήμο και δουλειάζει. Αυτό το οποίο λέμε θα μπορούσε να μεταπάνει και δουλειάζει από Δήμο. Δηλαδή, εμεί αυτό λέει, εγώ δήμο θα κάνει την αποκατάσταση. Η αποκατάσταση λέει, η αποκατάσταση μα λέει να λέει αυτό, μεταπάνει και εκμένει το δήμο. Αυτό όμω είναι εντελώ ελαστικό. Και τέλο πάντων είναι η υποθέση του πάνω γι' αυτό λέω να απαντηθεί αυτό ο εαυτό μα. Και αυτό το οποίο να κάνουμε είναι να λέει η αποκατάσταση τη λογική του μονοδίου παρακάτω. Εγώ πιστεύω ότι για του κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι λέω. Κατά ξέρει ότι κάνουμε την εντελφίση. Τα κοίταμε εσεί. Λοιπόν, επειδή ο Δήμος πήγε κάτι σειρά, τον έβαλε το καβάλιο, ηθικά, αλλά τελικά ο Δήμος έτσι την κουρτώζε, την πιέ και κούρεξε. Άρα και λοιπόν να αποκαταστήσει πάλι τη μια και δύο. Αυτό είναι. Για αυτό μα είπε ότι είναι η μεταπάνωση και η μέρεια του Δήμου από κατάσταση τη ολυθιά στα όρια του Φαλακάκη που τέσσερι, με παράδειγμα να φάνε στην προηγούμενη κατάσταση 1,5 λεπτό. Και όσο αφορά τα δικαστήρια του Δήμου, να μην κατορίσει την κόρο του Δήμου. Και τι άλλο θέμα θα το πήγε κάτι. Όχι, 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 εγώ θέλω να καταγράψω μια παρατήρηση απροπάτως. Συμφωνώ μια και συμφωνείτε όλοι. Όμως όταν ένας κάνει αυθαίρετα κάτι, δεν έχει καμία υποχρέωση ο Δήμος να πάει να πληρώσει μετά. Δεν τα έκανε δεν τα έκανε αυτός. Ο Μανώλης με την κουντόρα μας είπε τον λίγο τον πολέ. Εγώ δεν ψήφισα. Ακριβώς αυτό λέω γιατί. Έδωσε κάποιος να σε μια κουντόρα. Έτσι. Χωρίς καμιά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν υποχρεούται ο Δήμος να αποκαθιστά. Εντάξει, όμως αυτό είναι. Εντάξει, για το σχήματο τώρα να θέλω την υπόψη μου ότι είναι το θέμα, εντάξει. Αφού συμφωνούμε. Και στα καρδιά βεβαίως, εάν υπάρξει δαπάνη, δεν θα βγει έτσι, γιατί το θα το κόψει. Θα βγει άλλο πράγμα. Μπορεί να το κάνει. Θα βγει ένα βελτίο σχεδόν τη πατότητα και έτσι. Δεν νομίζω ότι αν πάει κάτι τέτοιο θα το λόγω μια γραφή ειδοποίηση του επιμονδό, η επιτροπή εισηγείται τη διαδικασία.
διαγραφή της αυξήσεως των λογαριασμών. Τέταρτον, για όσοι εξάμεινοι, και την περίοδο 2009-2010, οι επιτροπή εισηγείται να χρεωθούν 100 κυβικά αντί 226 κυβικών λόγω βλάβης χιλιομετρητή. Πέμπτον, Ιωάννη Παλαιοκρασά, μετά από την ενημέρωση από τον πρόεδρο της Εκκλησίας των Ασθενειών του Ιωάννη Μέντζη, οι μετρήσεις είναι σωστές. Η επιτροπή εισηγείται την πληρωμή όλου του ποσού της χρέωσης. Έκτον, Μαρουσιό Μπραγκάκη, ύστερα από ενημέρωση του πρόεδρου της Εκκλησίας των Ασθενειών του Ιωάννη Μέντζη, διαπιστώθηκαν ασφαλμένες μετρήσεις. Η επιτροπή εισηγείται την χρέωση των βαρμίων. Έκτον, Μαρουσιό Μπραγκάκη, έχει χρέωση του φυλακίου. Διαπιστώθηκε ότι δεν τη ανήκει το φυλακίο. Η επιτροπή εισηγείται τη διαγραφή του τέλους. Όμω, για όλη την Τζιβάρα, διαγραφή τέλους λόγω πληρωμή από μόνο το Τζιβάρα. Ένα, το Ειρήνη Δάμπλουμ. Διαπιστώθηκε διαρροή. Η επιτροπή εισηγείται την πληρωμή του 10% του ποσού που της έχει χρεωθεί. Δέκατο, Γιώργη Κλεισμό. Η επιτροπή εισηγείται τη διαγραφή λόγω διπλή χρέωση. Εδέκατο, Εκατερίνη Σπύρη. Η επιτροπή συνήθεια τη διαγραφή λόγω διπλή χρέωση. Δωδέκατο, Θωμάς Μαρκαβές. Διαπιστώθηκε λανθασμένη μέτρηση. Η επιτροπή συνήθεια λόγω τη λανθασμένη μέτρηση να γίνει διαγραφή των 46,80 ευρώ. Έχει πληρωθεί ήδη το πάγιο. Δέκατρία, Ανιστό Καλίνη. Η επιτροπή συνήθεια τη διαγραφή λόγω μεταφορά των οστών στο φορεστήριο. 14. Ευθροσύνη Αθανασούλη. Η επιτροπή εισηγείται τη διαγραφή λόγω μεταφορά οστών στο φορεκτήριο. 15. Γιώργιος Νιγίνης έχει κάνει συμφωνία με τον Δήμο Κορφίου να γίνει στο κτήμα του η δεξαμενή ίδρυψη για την περιοχή Αϊβάθια, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα διαγραφεί από του κατανόμου ίδρυψη ανταποδοτικά. Η επιτροπή προτείνει να γίνει διαγραφή τελών. 16. Στέφανος Γιαννίσης δεν έχει τάφο, συνεπώς η Επιτροπή προτείνει διαγραφή. 17. Νικόλαος Κλινός ζητά τη διαγραφή της χρέωσης διότι έγινε λάθος μέτρηση και προτείνει να πληρώσει το πάγιο του 2004 κατά μόλις των 50 ευρώ. Αφού διαπιστώθηκε το λάθος στη μέτρηση, η Επιτροπή προτείνει να γίνει δεκτό το αίτημα και να πληρωθεί το πάγιο του 2004 και η κατανόηση των 50 ευρώ. Ο πρόεδρος Ιωάννης Κούλτσος θα βγάλει ένα καλύτερο ποδήλατο στην εκτέλεση της δράσης. Συμφωνεί το Συμβούλιο και προχωρούμε στο επόμενο. Δεν είπε, δεν πληρώνω νερό. Η προσαρτησία
αυξήσεις. Άλλο προς τα αύξηση. Κάτι διότι, κάτι λογαριασμοί και σε μένα και σε όλους. Δεν έλαβαν γνώση. Το ξαναλέμε ότι κανείς δεν έλαβε γνώση, όχι μόνο στο συνεδρίο, σε κανένα προσωπικό διαμέσιο που θα γίνει. Κανένας δεν έλαβε ειδοποίηση. Ναι, αλλά αυτό όμω δεν είναι τρόπο να λε σε κάποιον ότι χρωστάει λεφτά. Στου φίλου και στου τείχου. Δεν είναι τρόπο να λε και σε κάποιον ότι χρωστάει λεφτά. Δεν μπορεί να το πει, ελάτε όλοι να πληρώσετε. Όμω αυτό ήταν ο τρόπο που πήγε συγκροτητή και με αυτόν τον τρόπο πληρώναμε όλοι το νερό. Και τα οστεοφυλάκια και όλα. Μπορεί να μην είναι ότι πιο κομψό και να συμφωνήσω ίσω μαζί σα. Όμω αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωσή μα πολύ να πληρώνει το νερό. Δεν είναι μόνο προς αυξήσεις. Δεν είναι μόνο προς αυξήσεις. Και στην ειδοποίηση που πήραν, γιατί την κάνω και στην ειδοποίηση που πήραν, δεν υπήρχε πάνω ενέργεια που υδροτεχνική. Ήταν μία. Πώς το γνωρίζετε, δεν ήταν στην ειδοποίηση. Δεν υπήρχε ούτε δημάρχη, δεν υπήρχε ούτε μέτρηση. Ούτε μέτρηση, όχι δεν υπήρχε μέτρηση. Δεν υπήρχε μέτρηση. Δεν υπήρχε ούτε μέτρηση. Δεν υπήρχε ούτε μέτρηση. Μα τα βάζουμε σε αυτό που θα πληρώνουμε προς αυξήσεις, χωρίς να έχουμε να ειδοποιήσουμε. Και δεν μιλάμε για μια οικία που είναι μέσα στον δρόμο, που μπορεί να έχει πρόσβαση άμεσα στο κοινωνικό διαμέρισμα. Μιλάμε για μια επιχείρηση, το Κούτα Πλάγια, που είναι στο συνεδρίο. Δηλαδή θέλει να πάει συστημένο. Δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι να περνάνε από το κοινωνικό κατάστημα. Δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι να περνάνε από το κοινωνικό κατάστημα. Και να βλέπουν αν μπροστά ή όχι. Και πολλέ λοιπόν, το 90% των ανθρώπων πληρώνει το νερό του κανονικά, παίρνουν τηλέφωνο το γείτονά του άμα στην Αμερική, κύρωσε από το νερό στο παρελθόν. Τώρα να ισχυριστούμε ότι κάποιο δεν το έλαβε γνώση. Εγώ λέω ότι τυπικά είναι σωστό, αλλά απ' την άλλη. Ανοίγουν μια φάρμα που δεν τελειώσει ποτέ. Λοιπόν. Δήμαρχοι, υπάρχουν πολλέ καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθλητικό και Ταμείο χωρί τι προσαυξήσει. Τι προβλέπουμε γι' αυτό, υπάρχουν πληρωμέ κατανάλωση νερού από τη Δημοτική Ενότητα Κοθείου, πληρωμένε στο Ταμείο Παρακαταθλητικό και Ταμείο χωρί την προσαύξηση. Δεν μπορεί από τη μία να καλούμε του ανθρώπου που πήραν τη ΔΕΗ με το ΙΔΕΤΕ πάνω και να τους λέμε ότι εμείς θα σας βοηθήσουμε να πληρώσετε μόνο το ρεύμα χωρίς το τέλος και να λέμε σε κάποιους που δεν θέλουν να αντιμετωπίσει ότι όλοι θα πληρώσει τις προσταξίες γιατί όφιλες να ξέρεις ότι προστάσεις να δείτε παράλλο. Για αυτή την υπόθεση, όλο το άλλο ψηφίζεται εκτός από αυτή την υπόθεση. Αυτό δεν θα συμβήσουμε γι' αυτό, για τους καλεσμένους. Όλα πάνε από το λόγο. Ναι. Αυτό δεν θα το πει, αλλά είναι ο κόσμος. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Οικονομικών Διαφορών, που είναι θεσμένη, που πήγαμε εκεί, θα πρέπει για να διαγράφει κάποια προσήματα ή κάποια τέχνη τα οποία έφεραν με θύματα του Δήμου, θα πρέπει να είστε εκεί μέρη από κάποιον σύμβουλο της περιοχής που ανοίγει η διαγραφή, έτσι. Μην διαγράφουμε νερά και οτιδήποτε άλλο έρχεται σαν έρθουμε στο Δήμο εδώ, χωρίς να έρθουν ενημέρωση τουλάχιστον οι κατατόπους αντιδρώνουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Εκτός από Να είμαστε αξιόπιστοι ή όχι. Σας το λέω το παράδειγμα με τη ΔΕΗ. Είναι ένα 38 παράδειγμα.
Σας προτρέπω να πληρώσετε μόνο την κατανάλωση και όχι το τέλος. Και εδώ βάζω τους αγρότες να πληρώσουν από εσάς. Είναι και θέμα της υπηρεσίας. Αν δεν Λοιπόν, βέβαια, πέρυσι η πληροφορία. Υπάρχει μια χρονιά σε τις επιτροπές. Από ό,τι κατάλαβα, η διαφωνία μας είναι μόνο στο πρώτο κανονικό διαδίκτυο. Όλα τα άλλα που λέει η επιτροπή των νέων κόμμα. Όχι, και τον οποιοδήποτε κανονικό. Εντάξει. Όσο αφορά το κανονικό που υπήρξε αυτή η πρόταση από το Δήμαρχο, να μην τσαλάσει. Ποιοι ψηφίζουν εδώ, ποιοι. Γιατί την ενημερωθεί. Γιατί την ενημερωθεί. Γιατί μπορεί να 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 την ενημερωθεί. Γιατί Υπόκειται λόγω
νεού κλπ. Πίστευε ότι ο Δήμος αποφάσισε να μην του παίρνει, δεν αναρωτήθηκε ποτέ. Δεν είναι λογικό. Γιατί? Γιατί πολλά γράμματα χάνονται. Και σε εμά, από την τράπεζα, έρχεται τα γράμματα και κάνει. Και ποιο είπε ότι η τράπεζα αποδέχεται το δεν υποτίθεται. Θα σου πάει το κόστο κανονικά. Και ένα τρίτο και τελευταίο. Η απόφαση που θα πάρετε, εάν πούμε παραγράφετε, λόγω μη ειδοποίηση, θα απορροφεί. Πόσο μιλάει, πόσο και να είναι, πόσο και να είναι. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε τι προσαρτήσει. Δυστυχώ, το μόνο που αποδέχτηκαν είναι η δημιουργία δόσεων, η οποία θα μπορούσε να προσαρτήσει. Δεν αποδέχονται τι προσαρτήσει εφόσον υπάρχει το ποσό για οποιονδήποτε λόγο και να υπάρχουν. Από την περιφέρεια, όχι εμεί, γιατί το προσπαθούμε. Δεν θα την αποδεχτεί αυτή την απόφαση. Να ρωτήσω το εξή. Υπάρχουν άνθρωποι που πήγαν στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και έδωσαν την κατανάλωση νερού χωρίς τις προσαρτήσεις. Τι θα κάνουμε με αυτούς? Θα βγει πληρωματικός κατάλογος, γιατί δεν διαγράφονται οι προσαρτήσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάμε για 2, για 15 και 20 ευρώ, είναι αλήθεια. Δεν διαγράφονται. Θυμάστε μια απόφαση που πήραμε μετά και λέγαμε να διαγράφουμε τους προσαρτήσεις. Δεν διαγράφεται, είναι σημαντικό αυτό που λέμε. Γιατί σε περίπτωση που έχει διαγραφεί έστω και μία πολύ δικαστική απόφαση. Εδώ θα έχουμε πρόβλημα να υπάρχει. Λοιπόν, έστω και μία να έχει διαγραφεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι πρόβλημα. 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 Δήμαρχε, τώρα που μιλάμε πώς πληρώνουμε εκεί. Έτσι πάλι. Όχι, εγώ διαφωνώ λοιπόν να πληρώσει ο συγκεκριμένος οποιοδήποτε άλλος. Θα σου αφήσει σε τον που θα πληρώσει μέχρι τώρα. Άλλο, όλες οι προσαρτήσεις εκεί που δεν υπάρχει αποδεικτικό υλοποίηση. Να Λοιπόν, προχωρούμε.
Κατανομήσουν μπροστά τη Σάντα έτου 2011 για την εξουσία και συντήρηση σχολικών κτηρίων. Αυτά εδώ τα λεπτά που κρύβουν τώρα στο 2.1.399.87 που αφορούν σχολικές μονάδες του Αττικάλου δεν αφορούν οικογένειες δαπάνες παρά επισκευές σχολικών κτηρίων. 11.399 και κάναμε την κατανομή σύμφωνα με μαθητές της κάθε εκπαιδευσίμου και είμαστε στα 6.725 και 17 του πρωτοβάθμια εκπαιδευσίμου και 4.674 και 70 στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Άρα σύνολο είναι 11.391. Αυτό. Ωραία. Να πούμε κάτι για το... έχει πει πλέον τη διάστηνα που είπε στην ίδρυση. Μεγάλη προσοχή για να εισπράττουν γιατί πλέον θα αποδίδουν τη διάστηνα. Χωρίς να μην σπάσει. Δεν θα αποδώσουμε για τον πρώτο χρόνο. Έχουμε πάγια για την πάρα. Μπορείς και για τον πρώτο χρόνο. Έχεις. Σύμφωνοι το Συμβούλιο για την... Η καταρχήν το υπηρεσιακό είναι προϋπόθεση και για την ένταξή μας σε διάφορα έργα ΕΣΠΑ, ΕΠΕΡΑ κλπ. Αλλά και για την διαδικασία προϋπολογισμού. Αυτό λοιπόν το επιχειρησιακό, το διετές, αποτελεί την ομογενοποίηση των τριών επιχειρησιακών που είχαν φτιάξει οι Δήμοι σε συνεργασία με το επαρχείο, στρατηγικό σχεδιασμό και επιχειρησιακό πρόγραμμα πενταετές. Η Δήμια λοιπόν εταιρεία, χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση, αναγκαστήκε, έγινε ενοποίηση των δύο προγραμμάτων. Προσθέθηκαν κάποια τα οποία είχαν βγει εντωμεταξύ και βγήκε το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το διετές, το οποίο σε έργα έχει σταλεί ήδη γιατί υπήρχε μια προθεσία σαν τεχνική υπηρεσία το έστειλα δηλαδή. Αλλά για μας η διαδικασία προβλέπει τη διαβούλευση, αυτό δηλαδή είναι πρώτα στην εκτελεστική επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο, να εγκριθεί, να μπει σε διαβούλευση για δύο εβδομάδες και συνέχεια να γίνει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα είχε μπει σε διαβούλευση και σταλεί επιστολή στους φορείς, στους συλλόγους, είχαν γίνει συγκεντρώσεις στους τρεις Δήμους στην κατάρτισή του πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Και είναι σχεδόν μια νησιώτικη, ας το πούμε, απόφαση. Αυτό λοιπόν προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να βγει στη διαβούλευση, να προσθεθούν όποια ζητήματα μπουν από τους πολίτες είτε ηλεκτρονικά είτε έγγραφα στο Δήμο και στη συνέχεια να μπει σαν απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου. Σας παρακαλώ να το δείτε, θα αναρτηθεί αύριο μεθαύριο, Δευτέρα. Είναι πολύ καλή δουλειά, όμως στην πραγματικότητα δεν πιστεύω ότι από αυτά θα μπορέσουν να γίνουν σχεδόν τίποτα. Γιατί αφορούν χρηματοδοτήσεις, κεντρικές, εντάξεις έργων, για παράδειγμα στενό, για παράδειγμα πολιτισμός, μελέτη για την προσβασιμότητα του κάστρου και ένα σωρό έργα τα οποία έχουν πει. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Δήμος θα έχει δυνατότητα να τα κάνει, να τα εντάξει δηλαδή σε χρηματοδοτικά προγράμματα και να τα κάνει. Παρ' όλα αυτά, επειδή αυτή η αποθήκη έργων για, για την περιφέρεια θα είναι υποχρέωση, δεν θα μπορεί να ενταχθεί κανένα έργο που διεκδικούμε αν δεν έχει ενταχθεί σε αυτή την αποθήκη έργων, το επιχειρησιακό δηλαδή πρόγραμμα το δικό μας. Με αυτή τη λογική μπαίνει λοιπόν, πήγεται σε διαβούλευση μετά τις γιορτές. Θα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο και τότε κανονικά όλοι πρέπει να το έχουμε υπόψη και να έχουμε ό,τι πρόσθεση ή αντίρρηση ή οποιοδήποτε άλλο ερώτημα υπάρχει. Ματαμπέ, είναι το επιχειρησιακό, τα τρία επιχειρησιακά, δηλαδή και το στρατηγικό σχεδιασμό που είχε γίνει. Είχε γίνει η διαβούλευση τώρα, αλλά μπορούμαστε όμως τώρα να κάνουμε σε αυτό το ενωπημένο νέα διαβούλευση. Συμφωνείτε ότι το πλήρωμα είναι από διαβούλευση.
μελέτη εφαρμογής με 40.000 συν ΦΠΑ 49.200 για το δημοτικό του Αυρίου και τη στατική μελέτη και τη μελέτη εφαρμογής των ΙΤΑ μη καταστάσεων 20.000 συν ΦΠΑ 24.600 για αναπτυξιακή κλάδο. Για αναπτυξιακή κλάδο με τη σειρά της έχουμε δυνατότητα να δημιουργήσουμε 4 τετάρια. Θα τα αναθέσει στο μελετητή ουσιαστικά προσπαθώντας να πληρώσει τις μελέτες του Δημοτικού Σχολείου του Αυρίου, το οποίο όπως ξέρετε είναι ήδη ενταγμένο. Συμφωνεί το Συμβούλιο, συμφωνεί ο Μόχων και προχωρούμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι τοποθέτηση υποδιστικού σώματος. Είναι από το τοπική κοινότητα του Αντιοχού, ζητάει ο κύριος Παναγιώτης Ηλίας για τοποθέτηση δύο κολόνων φωτισμού στην περιοχή της και μέσα από το live από έτσι προστασίας.
Είναι το διάταγμα του 1900, το προεδρικό διάταγμα που βγήκε το 1997. Άρα έχουμε και ένα ισχυρό νομικό επιχείρημα να πούμε παραπάνω. Άρα η πρότασή μας είναι όχι. Δεν συμφωνούμε για καμιά τέτοια επένδυση, έτσι. Και προχωρούμε στη διαδικασία για την τελική γνωμοδότησή μας, όχι για αυτό και τα υπόλοιπα, έχοντας στο νου σας ότι υπάρχει περίπτωση να σας καλέσουμε στην κινητοποίηση δεδομένου ότι γίνονται κινήσεις. Το προηγούμενο πάρκο που απορρίψαμε προσπαθεί να πάρει εγκρίσεις από τον Τάι. Επειδή λοιπόν αυτό είναι μια διαδικασία που δεν μπορούμε να την επιτρέψουμε, θα την παλέψουμε για την κοινότητα, έτσι. Λέω για το άλλο πάρκο. Δηλαδή, και συγγνώμη, αν πάρει περιβαλλοντικά και συγκοντάζει να πούμε μπροστά, δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, αυτά το ξεχάσαμε. Δεν συμφωνώ. Αυτά τα. Ναι, καλά. Θα είναι πιο δύσκολο, αλλά δεν συμφωνώ. Λοιπόν. Αλλά αυτά θα πούμε εμεί. Γι' αυτό λοιπόν λέω, λοιπόν, για το συγκεκριμένο. Όχι κατηγορηματικά. Είμαστε από κάτι συγγνώμη. Πιστεύω ότι το σημαντικό σε αυτό το πράγμα είναι αυτό που είπαμε κάποτε. Μία μελέτη που θα λέει μέχρι πόσα μεγαβάτια και. Και δεύτερον, αυτό το νομικό πλαίσιο που λες, πρέπει πια ο Δήμος να έχει άποψη για το αν θα μπουν αιωνικά πάρκα. Όχι η περιφέρεια και το Υπουργείο μόνο. Όχι απλά να νομοθετούμε εμείς. Άποψη έχει, πώς, λες από ποιον. Ναι, αλλά από ποιον βγαίνει άδεια από εμάς. Όχι. Αυτό, από την περιφέρεια και το Υπουργείο. Και το νομικό πλαίσιο δεν αποφάσισε εμείς. Αυτό που έπρεπε ο Δήμος. Είτε για το νομικό πλαίσιο να απαντήσουμε. Αυτό λέμε. Εμείς που νομοδότησαν την περιοχή μάλιστα. Αυτό λέμε. Μισό λεπτό μόνο. Χωρίς να διαφωνώ βεβαίως σε αρνητική νομοδότηση για αυτό το πάρκο και γενικώς για τα αφαίρετα ελληνικά πάρκα, νομίζω ότι πολιτικά ορθό εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου θα ήταν όχι να νομοδοτεί αρνητικά εκ των προτέρων, αλλά όσοι υποβάλλουν αίτημα τέτοιες νομοδότησης να τους παραπέμπει σε μια μελλοντική ημερομηνία όταν θα υπάρχει και ο χωροταξικός σχεδιασμός. Δηλαδή, για μένα σωστό θα ήταν αντί για να πείτε σε οποιοδήποτε υποψήφιο επενδυτή όχι δεν συμφωνώ, θα του πείτε κοίταξε να δεις, εγώ αυτή τη στιγμή ως δήμαρχος, ως δημοτικό συμβούλιο δεν μπορώ να πω ούτε ναι ούτε όχι γιατί ακόμα περιμένω τη μελέτη στα χέρια μου. Όταν θα έχω τη μελέτη στα χέρια μου θα σου απαντήσω. Νομίζω αυτό είναι το πιο σωστό. Και όσον αφορά το θέμα των περιβαλλοντικών όρων για τα ελληνικά πάρκα που είναι, τόσο είναι προχωρημένα, νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε, το είχαμε πει και στο προηγούμενο συμβούλιο, θα πρέπει να εξετάσουμε και τα μέσα προσφυγής εναντίον τέτοιου είδους εγκρίσεων. Δηλαδή, υπάρχει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μήπως θα πρέπει να αποφασίσουμε σαν Δήμος και σαν φορείς της Άνδρου να προσφύγουμε όλοι μαζί και να είναι μια προσπάθεια πιο τέλος πάντων συλλογική. Αυτό. Δεν έχει αξία να συνεχίσουμε τη συζήτηση για λόγους χρόνου, όχι για την ουσία του ζητήματος. Είναι λάθος σκεπτικός. Η νομολόγηση του Δήμου δεν είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει η περιφέρεια. Θυμίζω στο Συμβούλιο ότι στο προηγούμενο θέμα δεν είχαμε καν ερώτημα. Το βάλαμε εμείς επειδή ακούσαμε ότι στην περιφέρεια θα παίρνουν απόφαση για αυτό το έργο. Αυτή τη φορά. Και εμείς είπαμε όχι και ας πούμε το στείλατε, ξεχάστε το να γίνει. Τώρα μου λες θα πούνε αναβάλλουμε. Θα πούνε μια χαρά βεβαίως, αναβάλλουμε και συνεχίζουμε τη διαδικασία. Δηλαδή το όσο δικό μας, είτε έτσι είτε αλλιώς, αγνοείται εφόσον η περιφέρεια το θέλει. Πάμε τώρα.
να πω ένα τεχνικό ζήτημα, τελείως τεχνικό. Για το 2014. Για το 2014, το οποίο πρέπει να το πει ο Κούλιος, να σου το πάρω στα γρήγορα, το είχε γιάνει. Η ουσία είναι με τον τελευταίο νόμο σε σχέση με τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Όπως ξέρετε, δεν πρέπει να υπάρχει κανένα αυθαίρετο κτίσμα μέσα και ότι αυτά τα πράγματα έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα μεταβιβάσεων, έχουν σταδιών και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, είναι ένα μια τεχνική εισήγηση. Θα σας πω την εξής. Κανονικά δεν πρέπει να θέλω να μην κάνει κοινά, για να μην το λέω εγώ. Δεν έχω κλείσει τους παρασκευούς, είχα πει. Δηλαδή, αν είναι στην Μήνο, προς το Βουλίο του Εκκλησίου, επειδή με τον νόμο 44 δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που βρίσκονται στο παραδοσιακό συμβούλιο, είχα κάνει μια πρόταση να ρυθμίζονται και όσο ακούσονται. Και νομοποιήσατε, έτσι είναι εντός παραδοσιακών συμβούλων. Και μάλιστα η πρόταση που είχαμε κάνει υιοθετήθηκε από το Υπουργείο και πέρασε τα τροπολογία στις αρχές του Γεωργίου του Δημάρχου. Πάντω πέρασε τα τροπολογία, δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορούμε να ρυθμιστούμε και αυτά τα που βρίσκονται μέσα στο Υπουργείο. Το 43. Οπότε δεν θα έχει πρόβλημα. Εντάξει. Κάνετε αποφασίσει βέβαια δύο θέματα. Τι θα γίνει με του δρόμου σε σχέση με την πολεοδομία, του δρόμου που 24 που συνηθίζει η πολεοδομία να σηκάει από ό,τι έχω καταλάβει. Κάποια ερωτήση πρέπει να βρεθεί. Δεύτερον, έχω την εντύπωση ότι κατά του πολεοδομικού διαγράμματο τη ΖΟΕ πρέπει να γίνει αυτό που θα θέλει τώρα, μια προσφυγή και έχουμε χρόνο ακόμα. Δεν μπορεί όλη η Ελλάδα σε 4,5% μεταγωγικά και στην άλλη που θα πάρει από την Ελλάδα και στην άλλη παράγοντα. Ουσιαστικά λέει το εξή. Λέει ότι για τι μεταβιβάσει εν ζωή χρειάζεται αυτό το πράγμα. Πότε θα είναι λάθο. Μεταβιβάζεται. Δηλαδή. Λέει το εξή. Στη διεκοπραξία εν ζωή. Έτσι. Πρέπει να πέσει τη διαδικασία κάποιο να πάρει. Αν πεθάνει. Έτσι. Και λέει το εξής. Λέει για τις διάφορες παραβάσεις, δηλαδή ουσιαστικά πρόταση αυτή τεκμηριώνει τις αδυναμίες του νόμου που ψηφιστεί. Σχετικά για την εμπορικότητα, σχετικά για τις αντικειμενικές αξίες. Έτσι. Ας το δούμε, είναι τεχνικό σύστημα της κοινωνικής κοινωνικής, όσον αφορά για τους δρόμους. Όσον αφορά για τους δρόμους. Όσον αφορά για τους δρόμους, έχουμε κάνει μια επαφή με την αποτελεσματική διοίκηση. Προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε και ξέρω να καταφέρουμε τους δρόμους στο 23, δηλαδή ό,τι είναι πρώτη 23 σε καταλήξει. Για να πώς αποδεικνύει. Ναι, αυτό είναι όμως. Βεβαίως. 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 Τα περιπτώσεις δεν το γράφει. Είναι όμορφος όμως. Με βεβαίως την τίμη. Πολύ ωραία. Και το δεύτερο, κάνουμε τη διαδικασία με την αποτύπωση των υπάρχοντων δρόμων και με τα βόσα περιφερειακός που είναι και ΦΕΚ, ούτως ώστε να αγοράσουν τους δομείς μόνος. Να ξέρετε ότι το ουσιαστικό πρόβλημα σήμερα στην νησί είναι ότι δεν γίνεται, δεν εκδίδονται άδειες. Και δεν γίνονται μεταβιβάσεις ακριβώς για λόγω των δρόμων. Το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι οι δρόμοι, για να γνωρίσεις τον δρόμο. Και έχουμε σοβαρότατα προβλήματα που μας έχει φρακάρει. Δεν είναι, είναι πρόβλημα και αυτό. Κάτι σαν το εφηβεύει κανεί που είναι την Ιερουσαλήμ. Σε κανένα άλλο νησί δεν σπάει το χώρο. Ούτε να. Ούτε για τα προβλήματα, ούτε για του ανθρώπου. Σε κανένα άλλο νησί δεν σπάει το χώρο. Μήπω είναι ευκαιρία τώρα να περάσουμε σαν τέκα το αφέρα του Υπουργιά τη και να προχωρήσουμε για τα 200 μελλοντικά και 150 για το χώρο. Ναι, ναι. Κατά τις απόφασεις, κατά τις ζώες, κατά τις ζώες. Πάμε. 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 Πάμε.
Νικολάη που είναι ξεχωριστό αλλά μπαίνει μέσα ως οικονομικό στοιχείο. Είναι μεταφορά από τις άλλες χρήματα στη ΣΑΤΑ, που υπήρχαν χρήματα των έργων του Μεσοστό Κοινικό Αέρα Τεχνικά Άνω Κάμπρο Κατάκυλο Άγγης και αμόλογο μακροτάτερο φελό. Τα καμιάσα στη ΣΑΤΑ. Τότε είναι ΠΟΕ, τα φτιάξαμε και αυτό δεν έχουμε άλλο. Γιατί αφαιρέσαν όμως τόσο πολλά από τα φωτιά ΣΑΤΑ. Γιατί εκτιμάμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε αυτά τα έργα τα φωτιά αυτά. Γιατί δεν τα κάναμε τόσο καιρό. Γιατί δεν υπήρχε καμία δυνατότητα ούτε και να πληρωθούν τα πιο πολλά από αυτά, δεδομένου ότι το χρέος που υπήρχε βάζαμε ουσιαστικά τη ΣΑΤΑ. Θα βάζαμε κι άλλο, δεν υπήρχε. Είπαμε ότι η ΣΑΤΑ ήταν 1,5 εκατομμύριο. Μην κοιτάτε την πόλη ΣΑΤΑ. Εννοείς δεν είστε η ΣΑΤΑ σε εμάς. Ότι δεν είναι η ΣΑΤΑ. Κάπου 350. Αυτά δεν ήρθαν τότε πώς θα μεταφέρουν. Αυτοί δεν ήρθαν τα χρήματα. Πώς θα πηγαίνουν από ένα ρομπό σε κάποιον λογαριασμό. Αφού τα χρήματα δεν τα έχουμε πάρει. Λένε, ξέρω κι εγώ. Η ΣΑΤΑ εκεί μας είχε παρελθόν των ετών ΣΑΤΑ από το Δήμο Άνω Καταπληκτικού, όχι κάπου 400-500.000, σε βάρος τους οποίες θα πάνε αυτά και να Να πάμε για το live. Ακούστε λίγο.
στο live, μία πρόβλεψη που έχει μέσα το έργο είναι να νοικιάσει ένα σπίτι περίπου 90 τετραγωνικά, ένα χωράφι 5 στρέμματα όπου θα μπορούν να κάνουν τις δραστηριότητες τους οι έρευνες και οι ερευνητές μέχρι το 15, μέχρι τέλος του προγράμματος. Και επίσης περίπου 20 εκτάρια γης εντός της περιοχής ΖΕΠ, όπου είναι ΖΕΠ, τα οποία πρέπει να καλλιεργηθούν, να σπαρούν, να περιφραχτούν και να μην αναλυστούν ή να μην περιστούν ως τροφή για τα παιδιά. Αυτό που κάνουμε τώρα στο Συμβούλιο είναι βγάλουμε την προκήρυξη, έτσι. Συμφωνούμε να προκηρύξουμε για να νοικιαστούν αυτά τα πράγματα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ο Δήμος δεν μπορεί να βάλει γραφή στο live από τους κάτω πράγματα. Ήδη έχουμε την ανεπίσημη έγκριση του Πράσινου Ταμείου να βάλει τα 400.000 ακούδες της. Άρα δηλαδή ο Δήμος θα βάλει γραφή. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι άσχετο με τα λαμβάνα που έχουν να κάνουν τα παιδιά του σχολείου. Τι σχέση έχει αυτό. Έχει πει ο Μικής τουλάχιστον. Μα έχει σχέση τώρα με τα λαμβάνα. Τουλάχιστον με τη σχέση. Δεν έχει γίνει ο Μικής. Το ένα είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και το άλλο είναι μετά. Δηλαδή, να